Πω, πω, βγήκαμε στον αέρα και εγώ μιλάω στο τηλέφωνο. Δεν, μην το ξεκονίζει. Όχι, ρε παιδί μου, λέει εδώ πέρα έχει νερά. Το σε μένει, πα. Πάσε με μωρά και έβρεχε έξω. Με σε μένει είναι το κινητό. Φουλαρακό. Έλα. Κουμπαρακή. Τελεία. Ε. Βανέλα, τελεία. Φοβερή. Ναι. Οι καινούργιες βέβαια θα είναι λευκή Λυκανε. Και γκρι. Εντός των ημερών. Αλλά και αυτή εδώ πέρα είναι. Καταρχήν έχει μια βαρύτητα εκεί. Κάθε φανερά του Ολυμπιακού. Ναι, αλλά αυτή εδώ με τα τέσσερα εδώ, ξέρεις, και οι άλλοι. Αλλά θα είναι. 44 πρωταθλήματα έχουμε πάρει. 44 έχουμε πάρει. Κοιτάξτε τα χάλια των άλλων. Η ομάδα τι έγινε, είστε, επέστρεψε. Ναι, μετά από φοβερή προετοιμασία. Μάθαμε κάποια πράγματα εδώ από τους φίλους μας. Τι. Η προετοιμασία ήταν φανταστική, το κλίμα πάρα πολύ καλό. Καινούρια προπόνηση. Ένας προπονητής με διάθεση για προπονητή. Σημαντικό να έχεις ένα προπονητή να σου δίνει ενέργεια. Όχι, άλλοι και κάνει και άλλοι είδους προπόνηση, έτσι. Εντάξει, δεν πήγε και ο άλλος θα έχει διάθεση, λογικά. Κάθε παιδί μου, ναι, θέλω να σου πω αυτός όμως, ακεί, εγώ δεν έχω γιατί έφυγε, δεν είναι ότι έφυγε. Ναι, αλλά, μην το πάρουμε αλλά, έτσι, να πούμε όμως και κάτι, καλύτερα που έφυγε τώρα, αφού θέλει να φύγει. Και το ζωή ήταν τα προβλήματά του. Ό,τι έγινε, έγινε. Να είναι ο άλλος τώρα μες στο πρόβλημα, να μην ξέρει τι πρόβλημα έχει. Και καλό είναι που ο Ολυμπιακός κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και πήραμε έναν προπονητή. Έχει δουλέψει στον Ολυμπιακό. Εδώ που τα λέμε και τη δουλειά που με τον Μίτσελ, αυτός την έκανε για τη δεύτερη φορά, δεύτερη χρονιά που είχε φύγει ο. Συστή, άμα φεύγανε και παίζει ρόλο. Όχι, άμα φεύγανε και οι δύο μαζί, δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Έτσι, αλλά εντάξει, ο τον επόμενο χρόνο που ήταν μόνο ο Μίτσελ, εντάξει, η ομάδα παρουσίαζε κάποια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όλα καλά. Εμείς τώρα απαντήσουμε μπροστά. Ο σκοπός μας είναι το 44ο πρωτάθλημα το συνεχόμενο. Όχι συνεχόμενο. Στην ιστορία μας και το 7ο συνεχόμενο. Και σαν 7 το θέλουμε όσο κανένα άλλο. Άκη, ειλικρινά, αυτό το πρωτάθλημα το θέλω σαν να μην έχω πάρει κανένα. Αλήθεια σου. Κι εγώ τίποτα. Έτσι. Σαν να είμαι ο Πάουκ. Ο Πάουκ έχει ένα. Ναι. Σαν να είσαι, ας πούμε. Ναι, εντάξει, ο Πάουκ. Τι ο Πάουκ. Ποιο Πάουκ. Σιγά μην νιώθω εγώ. Όχι, ρε, γι' αυτό εσύ μα κοιτάω. Λέω ότι θα με τρελάνε. Λέω ότι θα τη δράσει. Ποιο Πάουκ, ρε, Άκη. Ποια έκρε, παιδιά. Μόνο τρίλο. Ό,τι σα λέω. Και απόδειξη αυτό που θα πει ο Άκης για τα διαρκές, γιατί. Τι να πω, κλείσατε. Ότι. Οι ανανεώσεις. Ναι, τον αριθμό πες, τον αριθμό. 11.000. Εντάξει είμαστε. Άμπλον. Εντάξει είμαστε, μάγκες. 11.000, μια πολύ πιο δύσκολη χρονιά χρηματικός στον κάθε άνθρωπο από πέρυσι. Χωρίς ακόμα Ολυμπιακός να κινηθεί. Μόνο με το σήμα. Μόνο και με την εμπιστοσύνη στην ομάδα, στην αγάπη, μόνο για την αγάπη στην ομάδα, την ομάδα και την εμπιστοσύνη στη διοίκηση. Στον πρόεδρο, στη διοίκηση του Ολυμπιακού γενικά, ναι. Μόνο με το σήμα. Ξέρει ο κόσμος του Ολυμπιακού και είναι βέβαια και ένα, ένα δείγμα ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού στον πόλεμο χαλιβδώνεται και ενώνεται, συσπυρώνεται. Αυτό δεν το έχετε μεταφράσει. Αν το μεταφράσει, θα το μεταφράσει ο κόσμος του Ολυμπιακού μόνος του με την παρουσία του. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, σε όλα τα γήπεδα. Είπα μετά και ότι σήμερα τελείωσε το δικαίωμα που είχε ο παλιός κάτοχος του διαρκείας να ανανεώσει. Έτσι. Από αύριο μπορεί οποιοδήποτε να πηγαίνει να προμηθεύεται το εισιτήριό του σε όποια θύρα θέλει και υπάρχει και διατίθεται. Θα να μας πούν και οι άλλες ομάδες πάμε, πάμε εκεί. Και τα διαρκεία σε έχουν βγάλει. Έτσι, πρώτα, κινούνται τα διαρκεία σου. Θα σε ρωτήσω εκεί. Γιατί θέλω να σπάσουμε το ρεκόρ το περσινό, τα 21.800. Εκεί γύρω στις 22.000. Γιατί λόγω ότι παίζουμε Ευρώπη δεν μπορούμε να βγάζουμε παραπάνω διαρκεία. Υπάρχουν και υποχρεώσεις. 22. Ναι, πάμε μέχρι 23, ξέρω. Όχι. Εκεί μέχρι 22 μπορείς να πας. Γιατί υπάρχουν υποχρεώσεις από την ΕΦΑ, πρέπει να υπάρχουν να διατίθενται κάποια εισιτήρια και για τους φιλοξενούμενους και για όλα αυτά. Όπως επίσης και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ η ανανεώση, Τάκη μου, είναι μέχρι τις 18 του μηνός. Ναι. Έτσι.
Και εκεί θέλουμε να ξεπεράσουμε το... Πρέπει να πάμε πάνω από 5.000 εκεί πέρα. Εκεί πιστεύω 5.000 είναι... Γιατί εντάξει, για ένα πιο μικρό γήπεδο εκεί. Να διευκρινίσουμε βέβαια, εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, ότι εννοείται ότι όποιος έχει διαρκεία στο ποδόσφαιρο δεν πληρώνει την κάρτα μέλους. Αν θα προμηθευτεί διαρκεία στο μπάσκετ, είναι μείον 50, έτσι. Ναι. Και ένα άλλο θέμα, για αποφυγή παρεξηγήσεων, με την κάρτα μέλους του Εραστέχνη μπορεί, όποιος έχει την κάρτα μέλους του Εραστέχνη, μπορεί να μπαίνει ελεύθερα σε όλα τα αθλήματα του Εραστέχνη. Πολλοί κάνουν λάθος και συμπεριλαμβάνουν και το βόλεϊ αδρών. Το βόλεϊ αδρών είναι επαγγελματικό. Είναι τα... Έτσι. Είναι επαγγελματικό, τα... δεν έχει δικαίωμα. Έχει να το πούμε αλλιώς για να το καταλάβετε, να ανοίξει τις πόρτες. Στα αεραστεχνικά σωματεία έχει δικαίωμα το κάθε σωματείο να ανοίξει τις πόρτες και να πει πείτε. Καλά, ανοίξει τις πόρτες, έτσι. Ναι, παιδί μου, το είπα έτσι για να το καταλάβουμε. Μα δεν ανοίξει και έρχεται, μα δεν γίνεται και για λόγους ασφαλείας. Το ανοίγει τις πόρτες είναι μεταφορικό. Μεταφορικό. Για να το καταλάβουμε, να το διευθυνήσουμε. Εδώ φιές θα κάνουμε και δεν μπορούμε να ανοίξουμε τις πόρτες. Ναι, αλλά επειδή πήγαμε τόσα διαρκές, θέλω να πω για την ομάδα που ήρθε εκεί. Και η ομάδα μας φεύγει μάκες την Τετάρτη πάλι για το Βέλγιο. Τους χαρούμενους. Τι είναι αυτή. Αμ' τι είναι. Κοίτα, εγώ δεν το γουστάριζα το Βέλγιο, καλά να πάθει. Γιατί πέσανε στα μάτια μου πέρυσι εκεί τη Άντερλεχτ που πετάγανε τις μπάλες την ώρα του αγώνος μέσα. Τι ξεφτύλα ήταν αυτό, ρε. Σε νεύρα τους πέζαμε, πετάγανε τις μπάλες. Λόγω μου, τάκι έτσι όπως το λες και εσύ, πέσανε πολύ στα μάτια. Εγώ την είχα πιο ψηλά την Άντερλεχτ. Έτσι. Τι να σου κάνω, κολόφαρε που δεν θα κάνω. Γιατί ο άλλος ο Φελαϊνί με εμάς είχε ξεκολλιαστεί. Στη στη Μάντσεστερ από τότε έχει να παίξει. 3-0. Από τότε έχει να ξαναπέξει. Ρε καλά να πάθουμε. Δεν είναι για πίση πιθαμή για πιθαμή απάτητη. Ωραία, πάρ' το τώρα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε για την ομάδα μας. Ένα λεπτό, άκου, μια διαπίστωση. Εντάξει ρε παιδιά, έχει τον Βέλγιο όλους τους παιχταράδες, τραυλικούς, όλα και δεν ψυχή τίποτα, μηδέν, έτσι. Παίζει ρόλο. Τα ακούς Φλόρ, που πας και βάζεις τα λεφτά σου. Ο Φλόρ, μαύρες φλερέζες. Ο τελικός μάγκες είναι Ουαλία, Ισλανδία. Ναι, μπράβο. Ισλανδία. Θα πάνε όλοι οι Ισλανδοί. Φρικόπασο. Ναι, ναι. Εγώ θέλω να το πάρει Φρικόπασο. Ναι, άκου τώρα να σου πω τι έχει να γίνει. Θα πάνε όλοι οι Ισλανδοί να δουν το παιχνίδι. Ναι. Και θα περιμένει, δηλαδή θα μείνει στη χώρα κανείς. Και θα πάμε εμείς με την Express Service και θα πάμε με τη χώρα. Την Express Service. Ναι, ρε, με δύο φορτηγά να πάμε τελείωσε. Αφού τα λείπουν όλοι. Εννοείς δύο πουλμαν από τη θύρα 7. Άμα μιλάμε για θύρα 7, δύο μηχανάκια είμαστε. Δύο μηχανάκια. Λοιπόν, εντάξει, έχουν δύο μέρες ρεπό τώρα οι παίκτες μας εκεί. Από τη Δευτέρα πάλι στο Ρέντι. Τετάρτη φεύγει η ομάδα μας. Ναι. Όσον αφορά για τις μεταγράφες, θα γίνουν αυτές που... Τώρα εκεί, η ομάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 28 παίχτες, έτσι, συν δύο που λείπουνε. Τον Τουρμάς και τον Ομάρ. Ναι, ο Αμπτελαουή. Έτσι, ο ένας ήταν στον Κύρο και ο άλλος θα επιστρέψει εκεί γύρω στον Αύγουστο, που ήταν δραματίας. Συν δύο μεταγράφες, που θα κάνουμε μέχρι να πάνε στο Βέλγιο. 30-32, ναι. 30. Συν 2, κάτσε. 28, ναι. Ναι. Ναι, 32, σωστά. Ναι, ναι. Σωστά τα λες. Στο Βέλγιο θα, να ξέρεις, θα πάνε, από ό,τι μαθαίνουμε, 24-25. Καλά το λες, βέβαια. Μα είδε προπονητής κάποια πράγματα εκεί. Μα τα εκεί μου πρέπει να δουλέψει ο πρόεδρος. Δεν μπορεί να δουλεύει πάνω από 50 άτομα. Έχουμε προκληματικά. Τέλος πάντων, εκείνος ξέρει τι θα κάνει. Ναι, άλλο. Συζητάμε όμως για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Έχουμε προκληματικά να παίξουμε και πρέπει να ετοιμαστεί η ομάδα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Σίγουρα θα πάμε σε αυτά τα παιχνίδια με παίχτες που έχουν αγωνιστεί και πέρυσι. Στο μεγαλύτερο ποσοστό. Λογικό. Από εκεί πέρα, εμείς και όταν επιστρέψει η ομάδα από το Βέλγιο, πλέον, τότε θα γίνουν και άλλες 2-3 προσθήκες. Εντάξει, και Άκη, οι μεταγραφές τελειώνουν 31 Αυγούστου. Όχι. Το θέμα είναι να περάσουμε... Ξέρεις, Άκη, τώρα με τι παθαίνει ο κόσμος με τις μεταγραφές και τέτοια, και γι' αυτό μπαίνουμε στη διαδικασία και στο λέμε. Για κάποιους οι οποίοι είναι πάρα πολύ ανήσυχοι και είναι και πάρα πολύ περίεργοι.
Ανίσχυε με Μαρινάκη δεν μπορεί να έχει. Ναι, ο κόσμο του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να είσαι ανίσχυο και να έχει πρόεδρο Μαρινάκη. Για να καταλήξω. Δεν γίνεται. Του Ολυμπιακού δείχνει. Είναι παράλογο. Δεν είναι και τόσο. Δηλαδή οι 11.000 που πήγανε. Δεν του νοιάζει, του νοιάζει, δεν του νοιάζουν τα ονόματα αυτού. Του νοιάζουν οι θέσει. Καταλάβει. Οι θέσει. Είναι κι άλλοι που του νοιάζουν τα ονόματα. Έχουν αυτό το. Ναι. Εντάξει, ονόματα θα τα ακούσετε. Πάντω να ξέρετε ότι ο Ολυμπιακό. Ό,τι μεταγραφές κάνει, εκτός από τις θέσεις που είναι αναγκαίες, ό,τι από εκεί πέρα, και ξέρω, είπαμε και εσύ είναι αναγκαίες, τα μπακ και τερματοφύλακας. Από εκεί πέρα, ό,τι παίχτη πάρει, πρέπει να είναι καλύτερος από τον ήδη υπάρχοντα. Ναι, έτσι. Δηλαδή άμα είναι να πάρεις ένα εξτρέμ παράδειγμα, λέμε. Πρέπει να είναι καλύτερος από τον Ντουρμάζ. Πρέπει να είναι καλύτερος από τον Μπάρντο. Ανάλογα σε ποια θέση θα τον πάρει. Γιατί αυτές τις μεταγραφές που κάνουν οι άλλες ομάδες, ο Ολυμπιακός, άμα έκανε τέτοιου είδους μεταγραφές, θα είχε πάρει τώρα 15. Το 300.000. Ναι, και θα είμαστε. Και πιο λίγο. Ναι, και θα είμαστε, πώς το λέγανε πέρυσι και τα βαζέλια, προνοητικοί, τι κινηθήκανε γρήγορα, ναι. Στραπιαία. Στα χειρουργεία. Ναι. Τους κάνανε θεραπεία εδώ. Α, και να μην ξεχάσω να πω κάτι. Ξεχάσαμε μάλλον να πούμε ότι η ομάδα δεν έχει βγει Ευρώπη. Ποια? Ολυμπιακός. Ναι. Δεν έχουμε βγει με τις, σε σχέση με τα εισιτήρια που ανανεώσανε και ναι. Θα πουληθούν. Όχι. Η ομάδα δεν είναι καν στην Ευρώπη. Εντάξει, αλίμονο. Κατάλαβες το λεωτάκι μου. Ακεί θα προκριθούμε το πρώτο γύρο. Και το δεύτερο και 15 το του μήνα του Ιούλη είναι η κλήρωση. Θα περάσουμε αυτή την πρώτη ομάδα. Εγώ είμαι 100% σίγουρος. Θα περάσουμε και το δεύτερο, θα πούμε στους ομίλους. Θα έχουμε πάρει και τα διαρκεία μας, έχουμε φτάσει 22.000. Γιατί αυτό τους τρομάζει και χαίζονται οι άλλοι εκεί. Τον κόσμο του Ολυμπιακού. Μα τι άλλο. Βέβαια. Ανέκαθεν αυτό. Α, να μην ξεχάσω γιατί με ρωτάτε για το πρωτάθλημα. 11 του μήνα είναι η κλήρωση. Α, του πρωταθλήματος. Ναι. Που θα πάρουμε εμείς. Ευρώπη. 15. 11 Ιουλίου, πρωτάθλημα Ελλάδος, 15. Προκριματικό. Το σημαντικότατο όμως σε όλα αυτά που λέμε για τα διαρκεία και στο ποδόσφαιρο όμως και στο μπάσκετ ναι. Είναι ότι είναι μέσα και το. Τα μηνύματα γιατί έχουν κολλήσει, τι γίνεται, και πες. Η κάρτα μέλους. Ναι. Είναι η κάρτα μέλους, Τάκη μου, η οποία. Αυτή δυναμώνει τον ερασιτέχνη. Η αγορά τη κάρτα μέλους. Ναι. Γι' αυτό βλέπουμε τον ερασιτέχνη και τα ερασιτεχνικά τμήματα του Ολυμπιακού. Όχι μόνο να παίρνουν το πρωτάθλημα, να πρωταγωνιστούν και στην Ευρώπη. Στο Πόλο παίξαμε σχεδόν δύο τελικούς, εκτός αν δεν είχαμε. Παίξαμε Final Four και στις δύο ομάδες, έτσι δεν είναι. Φέτος. Αυτό και τον Αντρών το χάσαμε. Μία. Τέλος γιατί μόνο, στο γυναικό το ημιτελικό τα ξέχασαμε. Ναι, είμαστε τρία γκολ μπροστά, ναι. Κάμω το. Ναι, αλλά το σημαντικό είναι αυτό που λες, Άκη. Το σημαντικό είναι να ακούγεται το όνομα του. Οι ομάδες μας του ερασιτέχνη. Δεν παίρνει μόνο πρωτάθλημα Ελλάδος, αν εξαιρέσουμε το βόλεϊ που πήρε ο άλλος επάνω και το θα τελευταίο πάμε που και πήρε, εκεί. Το τελευταίο που πήρε, οι ομάδες μας πάνε για, όχι παίζουν στην Ευρώπη. Δεν συμμετέχουν τρόπαια. Τρόπαια. Και ακούγεται, και ακούγεται το όνομα του Ολυμπιακού, έτσι. Βέβαια. Και θέλετε να δούμε και τη διαφορά με τους υπόλοιπους. Ναι. Αυτή είναι η περηφάνεια μας εμάς. Να ακούγεται το όνομα του Ολυμπιακού συνέχεια. Σε όλα τα πέρατα. Και για τελικούς όχι παίζεις ένα γύρο και μετά. Ναι, όχι να ακούγεται έτσι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, θα πάμε χοντράχοντας, θα πω. Ο Παναθηναϊκός παίζει μόνο Ευρώπη με το μπάσκετ. Μόνο εκεί. Κάτσε, ο Ολυμπιακός γάζει. Σε όλα τα αθλήματα. Σε όλα τα αθλήματα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Εντάξει, το ποδόσφαιρο για να λέμε και την αλήθεια δεν το διεκδικούμε το Champions League. Παίζουμε Ευρώπη όμως. Ναι. Δεν το, όχι, το άλλο πάμε τελικό εκεί. Έχει διαφορά, έτσι δεν είναι. Δεν ξέρουμε, δεν το αποκλείω ότι δεν μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός, αλλά λέμε τα άλλα τα αθλήματα πάνε και τελικούς. Λοιπόν, το βόλεϊ γυναικών και αντρών εφέτος έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Το πρωτάθλημα δεν το συζητώ, θα το πάρουμε. Θα παίζουν όμως και Ευρώπη. Το ίδιο και το πόλο αντρών και γυναικών. Και πάμε τώρα στα αθλήματα τα δικά σας. Ο ΠΑΟΚ απέσυρε από την Ευρώπη το handball. Και το αντρικό και το γυναικείο. Ο Παναθηναϊκός εδώ και 6 χρόνια δεν παίζει πουθενά στην Ευρώπη. Όχι, δεν παίζει μόνο μπάσκετ. Μόνο μπάσκετ δεν έχει πάει ένα τελικό.
Ναι, ναι, όχι, ναι, λέει, να είμαστε ακριβείς, δεν. Εντάξει, μόνο μπάσκετ. Ναι, μόνο έτσι. Η ΑΕΚ... Ποδόσφαιρο τίποτα, άστο. Η ΑΕΚ το ίδιο, βόλεϊ και δεν πάει πουθενά Ευρώπη. Θα έχει απο... τίποτα. Δηλαδή η ΑΕΚ θα παίξει μόνο μπάσκετ. Η ΑΕΚ ούτε μπάσκετ. Και θα δούμε και... Ούτε μπάσκετ. Θα δούμε και αν θα προκριθεί και στο ποδόσφαιρο. Καθίστε. Δε, θα... Μακάρι, εμείς ευχόμαστε να περάσει από την Ελλάδα. Δεν το εύχομαι, να σου πω γιατί το εύχομαι. Γιατί δεν επενδύει η ΡΑΚΙ. Πώς θα πας στην Ευρώπη. Εδώ με τα ψέματα κάνεις το τελικό μετά από ένα μήνα και ο άλλος έχει αράξει. Εκεί πέρα με το... Γιατί ρε Τάκη, έχει πάρει κάτι παίκτες, δεν βλέπεις, έχουν βγάλει και τα διαρκείες. Εγώ θα ήθελα να προχωρήσω όπως το λες, αλλά πάρε, δώσε 15 εκατομμύρια. Ο άλλος παίρνει σε 25 ο δικός. Μπορεί να προχωρήσουν χωρίς να δώσουν λεφτά. Α, τι, σαν το... Δεν ξέρω. Σαν την Πορτογαλία. Δεν ξέρω. Όλο, 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 πώς το λένε, όλο χ και τελικό. Πώς, δεν το κατάλαβα αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ το λέω με, τη, από την, άποψη, με την άποψη να φέρουν και ένα βαθμό στην Ελλάδα. Ναι, ρε, βάλε λεφτά, ρε εκεί. Βάλε λεφτά. Άστα αυτό. Δηλαδή, ο άλλος είναι κορόιδο που τα βάζει, κάτσε ρε εκεί. Παίζει στην Ευρώπη, δικαιωματικά, στην Ευρώπη, γιατί παίζει, πώς το λένε, έχει παίχτες καλούς. Είδες τι έγινε φέτος. Πάλι το φτιάξανε ήδη, το φτιάξανε. Η μπάγκερ έχασα τη λάσανε για να αποκλειστώ εγώ. Όχι, το φτιάξανε. Τι, ναι. Γράφει και δεν το έπεισα. Δεν τραπώμε με τους Κολογερμάνους. Λοιπόν, άκου τώρα. Άρα και επενδύει ο άλλος εκεί. Επενδύει. Ναι. Παίρνεις και δικαιωματικά το πρωτάθλημα που είσαι καλύτερη ομάδα. Το πήρες με 35, πόσο πήρες, 30 βαθμούς διαφορά. Λοιπόν, και τα ίδια γίνονται και στον Ερασιτέχνη. Οι ομάδες μας και το μπάσκετ γυναικών και το μπάσκετ αντρών. Και το πόλο αντρών, και το πόλο γυναικών, και το βόλεϊ αντρών και γυναικών διεκδικούν Final Four και τουλάχιστον οι μισές και παραπάνω ομάδες θα πάρουν κύπελλο. Εγώ το πιστεύω. Ναι, διεκδικούν με αξιώσεις, ναι, οι μισές και παραπάνω ομάδες. Γιατί το αντρών το μπάσκετ, τι ψέματα λέμε τώρα. Τι ρεαλιστές. Τραυματιστικά, πέρυσι τραυματιστικά. Ελάς πολετάκι τώρα, τώρα που έλεγες για τους άλλους. Οι άλλοι τι έγινε, δεν έχουν βγάλει διαρκείας. Ούτε διαρκείας, ανανεώσεις έχουν. Έχουν βγάλει, ναι, γιατί δεν μιλάνε, δεν ακούω. Ναι, έχουμε πουλήσει, ας πούμε, 150. Ναι. Κακό είναι 150, είναι ένα νούμερο. Δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Δεν λέγεται γιατί. Δηλαδή το 575.000 λέγεται. Για ποιους μιλάμε. Καλά, όλοι το ίδιο είναι για να μην μπερδεύετε. Όχι, τον Παναθηναϊκό ξεκινάει. Α, πάμε με τον Παναθηναϊκό, ναι. Πάει αυτό το 575.000. Μέσα και μέσα ψέματα αυτή. Κατά τον Ολυμπιακό. Μετάκι, αυτό το 575.000 πάει. Πάει αυτό. Δεν γίνονται τα έργα. Ποια έργα πάνε. Αυτά που θέλανε να κάνουν. Του μετρό. Όχι, ρε Τάκη μου, εκεί στη λεωφόρο. Τα έργα. Τι θέλανε. Ανάπλαση θέλανε να κάνουν. Πήγανε η Νέα Υόρκη, θέλανε 1 εκατομμύριο πίσω. Πάνε οι άνθρωποι του, δακώσαν και λένε τα λεφτά του. Πήραν λεφτά για έργα που δεν γίνονται. Τέλος πάντων. Εκεί διαρκείας έχουμε. Εκεί όχι, ακούστε που έχουν βγει. Ναι, φλόρ. Όχι, δεν έχουν. Άκουσες καμιά ανακοίνωση, έχουν βγάλει τίποτα. Κάτσε όλο με το φλόρ, ρωτάς. Ρώτα μένα. Μπούνε εκεί μέσα στα κομπιούτερ. Εκεί δεν μπορούν να πούνε νούμερο γιατί ακόμα δεν έχουν αλλάξει τα καθίσματα. Α. Δεν έχουν βάψει τα κάγκελα. Καταλαβες. Οι σουίτες αυτές δεν έχουν γίνει. Σουίτες. Ναι. Μένω από πάνω θαλάσσης είναι οι σουίτες. Πόσο, τι χόρτο είναι αυτό που τρώτε και είστε τόσο πρόβατα και τους έχετε. Πάλι εμείς θα πάρουμε το 44ο στην ιστορία μας. Εσείς θα μείνετε στα 20, οι άλλοι στα 11. 11. Δύο Άρης, ένα ο ΠΑΟΚ. Και θα σας φταίει μετά ο Ολυμπιακός. Το αράουτ μάλλον, όχι ο Ολυμπιακός. Το αράουτ. Που δεν έδωσε σε εσάς. Και το έχω πάρει με 30 βαθμούς διαφορά. Λοιπόν, ενώ προηγουμένως δεν είχε δώσει δύο πέναλτι σε εμάς. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Άκης για τον Ερασιτέχνη έχει δίκιο, το έχουμε πει και άλλες φορές. Να πάρουμε τα διαρκείας μας, να φτάσουμε 22.000 αφού μου λες 22 τελειώνουμε. Εκεί είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Σημαντικά είναι και το Ερασιτέχνης, βέβαια και τον πρόεδρο πάντα ο Μαρινάκης. Δεν έχει διστάσει ούτε μία φορά στο μυαλό του λίγο, ούτε για ένα δευτερόλεπτο να βοηθήσει τον Ερασιτέχνη, ούτε ένα δευτερόλεπτο, ό,τι σας λέω. Πρόεδρε, το πριν, πριν οι παίχτες, αφού πάνε και παίρνουν κύπελα και τέτοια. Εδώ είναι. Πήραμε 11 στα 14 φέτος, του χρόνου να το πάρουμε και τα 14. Εγώ αυτά βλέπω. Δεν το λέω έτσι αέρα πατέρα. Δέστε τι μεταγραφές κάνετε τις άλλα αθλήματα και θα τα πούμε. Και στο ποδόσφαιρο να δω πού θα προκριθείτε.
Εγώ από τώρα σας το λέω, βλέπω η ΑΕΚ να έρχεσαι από την ΑΕΚ. Να μείνει έξω από Ευρώπη. Να το, θα το δείτε. Και Παναθηναϊκός από την πλευρά. Πολύ. Θα δείτε και που θα είμαι εγώ, θα παίζω πάλι Champions League. Πολύ αισιόδοξο σου βλέπω. Α, και εγώ, για τελικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Γιατί, πώς θα γίνει, άμα είναι να, να πάει. Να περάσουν ρε Τάκη, να πάρουν καλά βαθμό, ρε γάμο το. Άκη, ξαναείπα. Πώς θα γίνει αυτό, άμα δεν επενδύει. Έτσι, με λίγο τύχη, να με κανένα να πέσουν με τίποτα καφενεία. Δεν γίνεται. Κάτσε, δεν βλέπεις αδιαρκεία τη χαρά που έχουν οι οπαδοί τους. Πάνε και τα παίρνουν κατά ουρές χιλιόμετρων. Στην ουρά να πάρουν διαρκεία. Πούντα. Πούντα, ρε Άκη μου. Δεν τα βγάλω, τα έχουν μυστικά. Απλά χαίρο, εσείς έχετε χαρεί μέχρι τώρα οι άλλοι οπαδοί των άλλων ομάδων. Δεν πήρα, με το που έφυγε, ο Ρομπέρτο που έφυγε, χαρήκατε. Ναι. Χαρήκατε και το Σίλβα, να είμαι ειλικρινής, και εγώ χάρηκα που έφυγε ο Σίλβα. Να σας τα πω χοντρά-χοντρά, γιατί τα είχα μαζεμένα από την Άντερλεχτ. Έτσι. Και τελειώνω εδώ, δεν λέω τίποτα άλλο. Χαρήκατε γι' αυτό, θα χαρείτε άμα θα φύγει. Ποιος? Ξέρω εγώ τι να πω, άμα θα φύγει, όχι άμα θα φύγει, άμα πουλήσουμε και το Ντουρμάζ, ξέρω εγώ, λέω ένα όνομα, Δεν την κάτσε τα κιχαρά. Για εσάς θα χαρείτε τίποτα. Και εμείς και οι οπαδοί της ΑΕΚ μίλαγα με έναν ΑΕΚτζή στη δουλειά. Δεν έχει πιστέψει κανείς ΑΕΚτζής ότι έχετε προσφορά για το Μάνταλο 6 εκατομμύρια. Και Μάνταλο. Ούτε ένας. Που τον είδα. Είχατε δώσει με δώρο τον Αγραβάνη. Τον Αγραβάνη, το. Πώς είναι αυτό το σύντροφο που έχουν. Τον Αγραβίδη. Τον Αγραβίδη. Δεν είναι σύντροφο. Τον Αγραβάνη, τον Αγραβάνη. Τον Αγραβάνη, δεν είναι σύντροφο. Έτσι τα κυλές, έτσι. Και δεν είμαι υπερβολικός. Τα λέγα και πέρυσι, Άκη, τα λέγαμε πέρυσι. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Εντάξει, Τάκη, δεν θέλει και κληρώνομαι το χάρισμα τώρα για να πεις. Όχι, για Ευρώπη τα λέγαμε. Έκανες τρεις νίκες πάλι και αποκλείστηκε. Και οι άλλοι έχουν πάει με 6 βαθμούς και έχουν προχωρήσει. Δηλαδή η Πορτογαλία δεν έχει κάνει νίκη και θα πάει τελικό. Άσε, πάνε να είμαι για Ολυμπιακό τώρα. Ποια Πορτογαλία μου, άσε. Τι άλλο έχουμε. Α, Λετάκη, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτός ο φίλος ο Αγγλής εκεί, ο γνωστός τέλος πάντων, δεν είχε ενθουσιασμό που είχε πάρει και το κύπελο έτσι και αυτά. Τι, δεν το είδες ότι το πήγανε για τη φιέστα και είχαν 6.000 μέσα. Ποιο είναι ενθουσιασμό, ρε Άκη. Μόνο αυτή. Μετά από ένα μήνα. Να, δεν ισχύει τόσο, Τάκη. Ό,τι βγαίνει, που βγαίνουν κάτι κόκορες εκεί και λέει κύπελο. Κοίτα, το είπαμε και τη Δευτέρα στην εκπομπή. Εγώ του το είπα. Πήρε ο Παναθηναϊκός ένα πρωτάθλημα το 10. Τι χρονολογία έχουμε τώρα. Εσείς οι ΑΕΚτζήδες θα μείνετε 6 χρόνια με αυτό το κύπελο. Για πρωτάθλημα δεν το συζητώ. Έχετε 25 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Θα περάσετε τα 35 και βλέπουμε. Δέστε τα εσείς. Και είμαι υπερβολικός, ωραία. Πάμε στο λογικό το πρόεδρό σας. Σας είπε θα σας φτιάξει κήπεδο. Σας έφτιαξε. Σας δουλεύει. Τα πέδιλα. Επενδύει μόνο στη λάσπη μαζί με τον Αλαφούζο και τον Σαββίδη. Να μην πω και τον πατέρα. Τώρα τα έχουν σπάσει. Ενάντια του Ολυμπιακού. Τα έχουν σπάσει τώρα. Τι σπάσει, μωρέ. Λέω ότι τώρα δεν μιλάνε, λέει. Του κόλλου τα 9 μετά έχουν είναι αυτά, άσε. Τι να κάνω, αφού λένε δεν μιλάνε. Τι κάνουμε, Φλόρ, πάμε στα τηλέφωνα. Ακόμα ετοιμάζεται. Έπεσε από ψηλά το παιδί. Λοιπόν, έχουμε... Τι θέλω να πω. Α, είπαμε θα φύγει η ομάδα μας Τετάρτη για το Βέλγιο. Εκεί θα παίξει και τρία καλά... Τέλος πάντων, πιο δύσκολα φιλικά από αυτά που παίξαμε. Α, να πες για τους φιλικάδες. Τι να πω, ότι αυτοί και οι πέντε που έχουμε είναι από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, Ακή. Ναι. Εντάξει, δεν θα πω τώρα ποιος μας αρέσει και ποιος δεν μας αρέσει. Μην εμείς ονόματα, δεν πρέπει να λέμε ονόματα. Ούτε αλλά... θα τους τρελάνουμε εμείς, έτσι. Όχι. Είναι καλοί παίκτες όλοι, βέβαια ξεχωρίζουν κάποιοι και μπορεί και αργότερα και οι άλλοι. Μπορεί να έχουν ξεχωρίσει λόγω συγκυρίας κάποιοι. Καλά, ο ένας ξέρει μπαλάρα, ο Μανθάτης το λέμε, δεν είναι κακό. Και οι άλλοι από εγωισμό και μόνο που ακούγεται το όνομα αυτού του παιδιού να παίξουν για αυτοί πιο σκληρή προπόνηση, πιο καλή ζωή, πιο πολλά έτσι. Ναι, κατάλαβα. Να παίξουν και να φοράνε αυτή τη φανέλα. Και να τα πω κι αλλιώς. Μάγκες, πιτσιρικάδες, αυτό που σας έχει τύχει τώρα είναι δώρο Θεού. Να είσαι στον Ολυμπιακό. Είναι δώρο Θεού, εκμεταλλευτείτε το. Όπως πρέπει να εκμεταλλευτείτε και την καλή εντύπωση που έχει ο κόσμος για το άτομό σας, για το πρόσωπό σας, τον καθένα ξεχωριστά. Έτσι, και να ξέρετε ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να παίζουν παιδιά από τις ακαδημίες. Από εκεί και πέρα,
Θέλει αλλά να παίζουν. Εσείς πρέπει να δείξετε τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα, να μην πάρουν τα μυαλά σας αέρα. Ο κόσμος θα ακολουθήσει. Και να πω και κάτι άλλο. Για κάποιους που θέλουν, που λένε να, για δεν παίζουν νέοι παίκτες από τις ακαδημίες που λέγανε ή που λένε ακόμα, ναι, πρέπει να αναρωτηθεί και ο καθένας μόνος του πόσο είναι ικανός να περιμένει το κάθε παιδί, το κάθε νέο παιδί που είναι από τις ακαδημίες. Η διαφανέρα του Ολυμπιακού είναι πολύ βαριά. Ναι. Εδώ έχει έρθει ο Μίλτον Βιέρα στον Ολυμπιακό επί Γουδάντρη και κάθεσε 6 μήνες στον πάγκο. Τι λες τώρα? Μα αυτό σου λέω, το πρώτο το έχουμε ξεπεράσει. Πάμε, πάμε. Έλα, ακούγεσαι. Λίγο πιο δυνατά. Ναι, έλα. Ναι, εγώ, ναι. Καλησπέρα, ναι, ναι. Ναι, από Καστοριά τηλεφωνώ. Ναι, ομάδα. ΠΑΟΚ. Ναι, πες μου, φίλε. Ναι, να ρωτήσω λίγο, οι Μόλτε και οι Χεριφέρ έχουν προκριθεί στην Ευρώπη φέτος. Τι να κάνει? Οι Μόλτε και οι Χεριφέρ έχουν περάσει την Ευρώπη, έχουν βγει στην Ευρώπη φέτος. Τι λέει, τι λέει, μωρέ, κάτσε λίγο να μας λίγο. Κάτσε λίγο, γιατί έχουμε εδώ να μας μεταφράζει ένας παοξίδες. Σιγά σιγά μιλά. Τι είπε? Μ' ακούς? Η Μόλτε και η Χέρεθε, ναι. Ναι, έχουν περάσει, έχουν βγει στην Ευρώπη. Ναι, έχει φέτος περάσει, άκου να δεις, έχει περάσει η Ατλέτικο επίσης, η Γιουβέντους, τόσες καλές ομάδες. Υπάρχει περίπτωση και η Μόλτε και η Μόλτε και η Μόλτε και η Μόλτε. Τι υπάρχει περίπτωση? Η Χερεφέ και η Μόλτε να κληρωθούν με τον Ολυμπιακό. Η Καμπάλα έχει περάσει επίσης. Η Καμπάλα που είναι φόβος και τρόμος των Παοξίδων και των Παναθηναϊκών. Έχει περάσει, δε, από την Καστοριά. Να δεις γράμματα, ναι, που έχω για την Κούνα σου, για την Καστοριά. Άκου τώρα. Άκου να σου πω κάτι, Παοξί. Καλά το είπες στην πλακία σου. Εσύ, γιατί δεν κατέβηκες στο Καραϊσκάκι? Στην Ευρώπη είστε λίγοι. Άντακια! Εσύ, ρε, εσύ. Άστο, ρε. Σε ρώτησα, ποια Ευρώπη? Εσένα σε ρώτησα. Γιατί δεν κατέβηκες στο Καραϊσκάκι? Απάντησε και μετά πες για Ευρώπη. Οι άλλοι αυτοί που λες όλοι κατεβήκαν, ήρθαν. Έτσι. Ήρθαν. Ό,τι ομάδα και να είχαν, ήρθανε. Δεν λοιπόν, φοβηθήκανε. Δεν φοβηθήκανε. Άκου ποιοι ήρθαν και χάσανε στο Καραϊσκάκι. Και φύγανε με την ουρά στα σκέλια, όπως φεύγετε κι εσείς. Για πες. Καταρχήν ο Ολυμπιακός στα 17 παιχνίδια, τα τελευταία έχει 13 νίκες στο Καραϊσκάκι από αυτές τις ομάδες. Δηλαδή, Ρεάλ, Μάντσεστερ, τα Μπουρδέλα. Λίβερπουλ, Γιουβέντους, Ατλέτικο. Άλλο Μπουρδέλο. Κατάλαβες, φιλαράκο. Για πες μας τα δικά σου. Τι να πεις. Πάμε στα δικά σου, ρε. Αλλά μια και το πας γενικά για Ευρώπη και λες για Μόλτε, θα σε πάω εκεί που παίζεις σε Ευρώπη εσύ. Έπαιζες μάλλον. Στο μπάσκετ το πάω. Πού είναι στην Ευρώπη? Γιατί στο ποδόσφαιρο είναι πουθενά. Όχι, το ποδόσφαιρο. Όχι, όχι. Το ξεπεράσε μόνος. Τι να ξεπεράσει, εδώ ξεφτυλιστεί από την Καμπάλα. Ξεφτυλιστεί από το κάθε χωριό. Καλησπέρα, δεν πειράζει. Με το κάθε χωριό παίζει. Εκεί πέρα που είσαι τώρα εκεί. Δύο. Έχεις πρωταθλήματα και ο Άρης σε περνάει. Σε περνάει ο Άρης, ο συμπολίτης σου. Σε σκίζει ο Άρης. Ναι, μην ασχολείσαι. Με κάνεις και παίρνω τα κομμάτια του Άρη που δεν θέλω. Όχι, ρε, και όχι. Την αλήθεια όμως. Λέμε την αλήθεια. Την αλήθεια λέω. Εμπρό. Με κάνεις και παίρνω τα κομμάτια του Άρη που δεν θέλω. Τακί. Ναι. Τακί. Ελέγε, ρε φίλε. Έλα, Τακί. Θα βρήσεις. Άσο, πάμε. Τακί. Λέγε. Πάμε, έλα, λίγο. Είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Εσύ κλείσε την τηλεόρασή σου. Βλέπετε τόσο καιρό την εκπομπή, 17 χρόνια είναι η εκπομπή. Κλείστε την τηλεόρασή σας, να μας ακούτε από το ράδιο. Τηλεφωνώ από Βρυλίσια. Από το τηλέφωνο. Τι είπες? Τηλεφωνώ από Βρυλίσια. Από τα Ηλίσια. Από τα Βρυλίσια. Καλά, εντάξει, εδώ. Ρε εσύ δεν είσαι για τα Ηλίσια, είσαι για το άλλο. Κοίτα, με την ίδια κατάληξη. Με την ίδια κατάληξη. Από ό,τι κατάλαβα. Πάλε όλη την πρόπα λίγουσα. Για εκεί είσαι. Από ό,τι κατάλαβα από τη φωνή σου, πρέπει να είσαι μικρός. Δεν στην εκπομπή και πήγαινε να βρεις καμιά γκόμενα πουθενά. Μην το παίζεις όλο. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Κεφάλι. Έτσι είναι να δεν βρεις την γκόμενα. Ξέρω εγώ. Ναι, καλά. Έτσι είναι. Άντε, κάνουν κουνάμι τώρα. Τι να πω, ρε. Βλέπουν οι γυναίκες. Πάτε και ψηφίζετε και μας καταστήσετε. Δεν βλέπουν οι γυναίκες. Εμπρός. Βλέπουν. Πού θα πάω. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου. Χαρά. Να συμπληρώσω 3 η Dortmund στο Καραϊσκάκι. Ναι, μπράβο, φίλε μου. Μπενφίκα 1-0 και 5. Ναι. Θα σας θυμηθούμε λίγο, ρε παιδιά. Την Μπενφίκα. Λίγο στο Παουτζή. Την Μπενφίκα 5. Ναι. 5.
Ναι, φίλε. Μπάγερ Λεβερκούζεν, ρίζου πολύ 6-2. Τα θυμάστε με Τζόλε. Να του τα πούμε, ρε παιδιά. Μπρέσα, αγόρι. Να του τα πούμε, ρε παιδιά, να τα ακούσουν. Τα τι θυμούνται, την εξάρα. Γαλατασεράι με Τζοβάνι 3-0. Την μπάλα πάνω από το Ματραγκούν. Να τα θυμηθούνε. Ριβάλτο με στο Λίβερπουλ. Αυτά που λέγανε, πόπο ρε μαλάκα, τι κάνει ο γάβρο. Αυτά. Λοιπόν, έτσι, και άλλα πολλά. Παιδιά, καληνύχτα. Να σε γεια καλά, καληνύχτα. Κάτσε να μας πει, να βγει ένας αγαπητής να μας πει τις επιτυχίες στην Ευρώπη, ρε. Αν, πείτε. Αν θυμάμαι καλά, στα τελευταία 17 παιχνίδια στο στάδιο Καραϊσκάκη... 14 νίκες. Ή 13-14, δεν θυμάμαι. 14. Με ομάδες, που είπα πριν. Πρωταθλήτριες στη χώρα τους. Ναι, σημαντικό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχασε, να μην πάω τώρα στις νίκες, να σας πω που έχασε. Έχασε από την Μπάγκερ, από την Παρί. Από αυτά τα μπουρδέλα. Ναι, τα μπουρδέλα αυτά χάσαμε. Δύο και άλλες δύο ομάδες. Κοίτα από που χάσαμε. Και νικήσαμε. Τη Ρεάλ. Με την κολάρα εκείνη. Έλα και αυτοί τώρα είχαν μπάτζε 400 εκατομμύρια. Τώρα δεν επιτρέπεται ρε, τάκη, να χάσουμε εμείς από αυτές. Η μάτζε εδώ μέσα. Την έκανα να πετάει την μπάλα ράουτ. Μην κοιτάς εκεί πάνω τι έγινε. Και φταίγαν άλλα. Τέλος πάντων, μιλάμε για νίκες. Δεν μιλάμε για νίκες. Που λες για Μόλντε και Χέρεφεν. Που... Αφού κατάφερες εσύ... Που αυτές οι ομάδες είναι καλύτερες από τη δικιά σου. Ναι, κοίτα. Και πήγες και 15 χρόνια πίσω, έτσι. Μπράβο, ρε μάγκα. Τώρα δεν το θυμηθείς. Ναι. Όποτε θέλετε φρέσκα κουλούρια, στο πόλι σας τα φρέσκα κουλούρια. Ρε... Άλλο τι έγινε, παξιμαντάκι. Ρε βλάκα Παοκτζή, ήσουν 5 βαθμούς μπροστά, πήγες στη Ξάνθη, έφαγες 4. Για να πάρεις ένα πρωτάθλημα μετά από 30 χρόνια κι εσύ. Πήγε σε μάγες 4, 4 από το Αγιάννενα, 4 από την Τρίπο. Όχι, να σου πω κάτι. 3, 4, πόσα έτρωγε. Έχουν εκεί, ο ΠΑΟΚ έχει γίνει Αγγλία για μένα όμως. Όπως καταφέρανε, έχουν πολλά κοινά. Καλησπέρα. Όπως καταφέρανε σε μια εβδομάδα και αποκλειστήκαν 2 φορές από το Champions League. Αυτό πάλι. Έτσι και η Αγγλία σε 2 εβδομάδες βγήκε, σε μια εβδομάδα βγήκε 2 φορές έξω από την Ευρώπη. Σας πονάει η αλήθεια. Βέβαια, κατά περιόδους κάνετε μια. Δεν νικάει ο Ολυμπιακός ένα παιχνίδι απέναντί σας, γιατί δεν χάνει ποτέ ο Ολυμπιακός, απλά δεν νικάει κάποιες φορές. Και το έχετε και το χτυπάτε. Και υπάρχετε. Εγώ σας λέω, εφέτος θα πάθετε αυτά που δεν πάθατε πέρυσι που δεν κατεβήκατε. Καλησπέρα. Και υπάρχουν. Ελάτε, εφέτος. Ναι. Μεγαλύτερη ντροπή δεν υπάρχει να φυγοδικήσεις. Αυτό δεν γίνεται, ρε μαγκά. Εμπρός. Δεν γίνεται. Καλησπέρα. Πας και πες. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια πες. Γεια σου Τάκη. Γεια. Γεια σου Άκη. Γεια σου φίλε. 0-3 στο τηγάνι. Ναι, 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 μπράβο. Μπράβο, άκου τώρα. 0-3 στο τηγάνι. Άκου. Άκου ρε φίλε. Το τηγάνι και ο γάβρος για μας είναι ιστορία. Το να βάζεις βαζελίνη στον κόλο σου όταν σε νικάω, αυτό είναι ντροπή. Άκου ρε. Το να λέτε να οι βαζέλες. Κάτσε, δεν είπα. Κάτσε ρε, και να τελειώσω ένα λεπτό ρε φίλε. Ένα λεπτό θα τελειώσω. Πες το. Λες. Πολλοί λέτε από εσάς, δεν είμαι Παναθηναϊκός, είμαι βαζέλας. Ναι. Είναι ντροπή ρε βλάκα, τη βαζελίνη τη βάζουμε για να καταλάβεις. Και λες είσαι βαζέλας. Εγώ, ο γάβρος, είμαστε εκατομμύρια για τα ψάρια και ο Ολυμπιακός, θα το πεις και την ιστορία του γάβρου. Και οι Ολυμπιακοί είμαστε και σύμμιση, γι' αυτό το λέμε. Το τηγάνι είναι αυτό που σας σκίσει τον κόλλο όταν έρχεσαι εδώ μέσα. Να σας πω πώς, να σας πω πώς. 78 νίκες εγώ, 38 εσύ. Εντάξει είμαστε. Φίλε, πρέπει... Είπες το 3-0. Να πω κι εγώ το 1-4. Έτσι, όχι, δεν θα πάμε. Όχι, δεν θα πάω έτσι εγώ. Όχι, εγώ σε βάζω σε ιστορία. Βέβαια, όχι σε πρωταθλήματα, ρε εσύ. Είσαι Παναθηναϊκός. Είσαι Παναθηναϊκός, έτσι. Ένα νεράκι. Οπωσδήποτε ένα νερό. Για να δεις την ξεφτύλα σου. Και δεν αναφέρεις ένα πρωτάθλημα. Λέει, είσαι και καλά ένας αντίπαλός μου. Και δεν πάει να μου πεις για ένα πρωτάθλημα. Γιατί υποτίθεται ότι μια που είμαστε αιώνιοι, τι αιώνιοι να είμαστε, μπουρδέλα. Δηλαδή μια ομάδα με την άλλη θα την παρατεθεί στα πρωταθλήματα. Εσύ μου προσάπτεις μια νίκη που έκανες. Κόντευε να πεθάνει ο Λαϊτάν. Ναι. Έγινε... τα πάνω κάτω σε όλη τη γη γίνανε. Σε όλη τη γη, έτσι. Και τι, ολόκληρος Παναθηναϊκός που ήσουν παλιά έχεις να μου πεις για μια νίκη, ναι, η οποία νίκη την έχεις πληρώσει με το... Με δάκρυ και αίμα. Όχι μόνο αυτό. Με αυτή τη νίκη ήταν η καταστροφή σου. Γιατί αν έχανες τότε θα φαινόταν η γυμνιά σας. Αλλά την παρατείνετε εσείς, την παρατείνετε, θα πηγαίνει τσαπού σύννεφο. Έτσι, θα πηγαίνει τσαπού σύννεφο. Έχεις γίνει παοκάκι που επιδιώκει. Δεν τον νοιάζει κανένα πρωτάθλημα, δεν τον νοιάζει κανένα κύπελο. Επικεντρώνεται σε ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να σώσουμε τη χρονιά.
Το έκανε ο ΠΑΟΚ, μετά το πήρε η ΑΕΚ, το πήρατε κι εσείς. Σκάτα στη μούρη σας. Και να σου πω και κάτι. Μια και είπε το 3-0. Θέλετε να πει. Τα άλλα τα αθλήματα δεν σε νοιάζουν. Γιατί τα άλλα δεν τα... σε νοιάζει τα στόρ... αυτό που έπαθε με το Σπανούλι. Δεν σε νοιάζει στο πόλιο που σε έχω 48-0. Και πόλιο μεγάλο. Γιατί σ' άλλο στο ποδόσφαιρο που το έπαθε. Τέλειωσε το ένα. Τι έγινε. Α, είναι τσιπουρό. Τι νερό είναι αυτό το καμάτι. Τι νερό μου φέρανε. Έπαιρνε, μα έφερε. Τι είναι. Λοιπόν, 48-0 και 1,5 λεπτό στο τελευταίο αγώνα προχτές στο Final Four Κυπέλλου. Τι. Που σε είχα 11-0 πως θα το... Μίλα τους και για ποδόσφαιρο μπορεί. Όχι ρε, και τα βλήματά τους, δεν το παντοτινέ πρωταθλητής όλα τα σπορ τους μετά. Ναι, παντοτινέ, ναι. Όταν λένε παντοτινέ πρωταθλητής, κάτσε ρε, και αυτό είναι αηδία, πρέπει να ντρέπονται. Πρέπει να ντρέπεσαι και τα εσέ. Τι να πρώτο ντράπουνε. Ρετάκι μου, τι να πρώτο ντράπουνε. Πόσο τον είχαμε, ωραία, 11-0, πόσο είμαστε. Ποιο, για ποιο. Για το στο πόλο που μπόρανε στο τελευταίο λεπτό κόντρα του τελειώναμε με 0. 11-12 είμαστε. Ναι, 11-0 είμαστε. Ή 12, δεν θυμάμαι. 11-0 και, ναι. Κάσαμε, και χάσανε 13-2. Ναι. Βάλανε 2 γκολ. Μπράβο, τέλος πάντων. Σε είχα και με 0 στο πόλο. Δεν υπάρχει αυτό, ρε. Δεν υπάρχει. Στο βόλεϊ πού είσαι. Τίποτα, ρε, πολύ κατάτια. Στο μπάσκετ γυναικών πού είσαι. Γιατί και στο ανθρώπου πού είναι, δηλαδή. Όχι, πάω στα άλλα τα αθλήματα του ρεστέχνη, παιδί, γιατί δεν λένε μόνο για εκείνο. Λένε για τον εξάστερο, που είναι 5 τελικά, δεν είναι 4, 6, πώς θα είναι. Στο ποδόσφαιρο το ξεχνάτε, θυμούνται αυτό που είπε. Τα άλλα όλα 0. Τα σβήνουμε τα άλλα. Ό,τι. Καλησπέρα. Γεια σου, Αγγί. Γεια. Γεια σου. Ολυμπιακός από ήλιο, εδώ. Ωραία, πες. Τίποτα, έχω ένα φανατικό εδώ πέρα, ένα ξαδερφάκι. Μέχρι και Ρωσία έχει φτάσει ο Ολυμπιακός, να ξέρει, γιατί είμαστε φανατική ομάδα εδώ πέρα. Μέχρι, τι. Μέχρι και Ρωσία έχει φτάσει ο Ολυμπιακός, να ξέρει, γιατί είναι φανατική ομάδα. Δεν ακούω. Έχω ένα ξαδερφάκι Ρώσο και θέλω να κάνει μια αφιέρωση εδώ πέρα, Ολυμπιακός. Ποια Ρωσία, σε όλο τον κόσμο είναι Ολυμπιακός. Ακή. Έλα. Είναι μια τρομαστό καρμά για αυτήν την Ευρωβατώνα. Τι λέει. Ολυμπιακός είναι μια αυτά. Φίλε, εσείς μιλάτε λίγο καθαρά. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Άκου, άκου. Να σ' ακούει ο κόσμος, να σ' ακούμε και εμείς. Δεν αρέσει. Α, έκλεισε. Κάτσε ρε. Μου αρέσει η ομάδα. Καλή. Πολύ. Εντάξει, Ολυμπιακός, εντάξει. Άλλη μόνο. Και θα γίνει και ακόμα καλύτερα. Από Ρωσία είσαι εσύ. Ναι, ναι. Α, είναι το Ρώσο. Τι ομάδα στρέφει, Σπαρτάκ. Ολυμπιακός είναι, σου λέει. Ναι, και κάτι άλλο θα είναι. Δεν γεννήθηκε και ο Ολυμπιακός. Γιατί ρε, δεν γεννήθηκε. Γεννήθηκε ο Ολυμπιακός, Ρωσία, εντάξει. Δυναμό Μόσχα. Δυναμό Μόσχα. Τη δυναμό Μόσχα στείλε με γκολ του Καϊτατζή το 71 την είχαν αρχίσει 0-1 εκεί. Το θυμάσαι. Ναι, εκεί. Πού να θυμάσαι. Εκεί είναι, ήμουν εκεί. Εκεί. Να είστε καλά, να είστε καλά, φιλαράκο μου, να είστε καλά. Να υποστηρίζει τον Ολυμπιακό μας εκεί στις Στέπες, στη Στέπα. Στη Ρωσία, ρε. Είναι η Ρωσική Στέπα. Ποια Στέπα, ρε. Άστο ρε, τάκι, ξέρει το παιδί, μην μπερδεύεσαι σε αυτά τα πράγματα. Ξέρει το παιδί που τη Στέπα, ε. Ναι, τη Στέπα. Ομάδα κι αυτή. Όχι, δεν. Χάντμπολ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Άκη, καλησπέρα, Τάκη. Γεια σου, φίλε. Να σου πω, εγώ Ολυμπιακός είμαι, έτσι. Εντάξει. Και εμείς έτσι. Είμαι Κομωτής. Θα έρθω στον Πειραιά να κουρέψω τον Τάκη. Τι να κάνεις. Κανονίζουμε να μην κουρέψω. Έλα να μας κάνεις λίγο το πικίνι. Μια που είσαι Κομωτής. Τι γίνεται. Ρε εσείς, μ' αυτά. Νομίζω ότι εγώ θα χαλιέμαι, ότι στεναχωριέμαι με τη βλακεία σας. Δεν έχετε να πείτε τίποτα για την ομάδα σας. Πού κουρεύομαι. Και ασχολείστε με τρίχες. Πού ξυρίζομαι. Πού πάω και σας ζώνω. Γαζώνω. Αυτά σας νοιάζουν. Δεν σας νοιάζει που σας δουλεύει ο Αλαφούζος. Και ο άλλος ο Σκορπάο. Όχι. Πού κουρεύομαι. Ή ο άλλος εκεί ο Ελληνάρας. Κάτι έχει γίνει και με τον Μαρινόπουλο τώρα. Και πάει μπερδεμένος είναι ο επενδυτής πάλι. Όχι, κάτι έχει γίνει. Τώρα. Ας τα πούμε. Θα δούμε. Δε, κάτι διάβαζα. Καλησπέρα. Ναι, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Δεν ξέρω αν μάθατε, αλλά πήγε στη Μακάμπη και ο Βίτορ φέτος, του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, εντάξει. Ποιος πήγε.
Οπότε ξέρεις άμα τι έχετε μαζί. Ποιος πήγε στη Μακάβη. Ρε, είσαι τόσο πλάκας. Θα θυμηθείτε το παρελθόν. Μην το κλείσεις. Κάτσε ρε Μπουμπουνά, ποιος πήγε στη Μακάβη. Εσύ, πόσο χρόνο είσαι. Έλα να μιλήσουμε λίγο για σένα. Ας το πάμε. Εσύ, έλα να μιλήσουμε λίγο για σένα. Πόσο χρόνο είσαι, αγόρι μου. Έτσι, άντε. Εγώ, 47. Και κουβαλάς τέτοια μαλακία στο κεφάλι σου. Σοβαρά τώρα σου μιλάω. Δηλαδή έχεις πάρει ένα τηλέφωνο. Έζησα το μάτι με την πάγια από κοντά. Όταν πάω ξεφύλλεις την πάγια. Κάσε με ρε κύριε, πήγαινα να κοιτάξω. Όταν με το βρήκα ξεφύλλεις την Άρσενα με την Άρσενα. Είσαι 47 χρονών και κάθεσαι μία ώρα το βράδυ και σχηματίζεις ένα αριθμό τηλεφώνου. Περιμένεις την ουρά. Ακούς τον ύμνο του Ολυμπιακού για να πεις ποιος πήγε στη Μακάμπη. Ένας... Ο Βίτορ. Πώς τον είπες, ο Βίτορ και τέτοια. Ρε, πήγαινε κοιτάξου ρε αγόρι μου. Κοιτάξου στον καθρέφτη πρώτα πες. Άστα, ό,τι πεις είναι για πάλι στον καλό να πω. Γιατί που στην Ευρώπη δεν μπορείτε. Γιατί δεν πάρετε στην Ευρώπη δεν μπορείτε. Είσαι πιο ξεφτυλισμένος και από την ίδια σου την παρουσία. Γεια σου αγόρι μου. Γεια σου και περαστικά σου. Είσαι 47 χρονών. Τουλάχιστον δεν κλέβεις. Πες είμαι 20 χρονών. Να πούμε ότι σε έχει μουλάνει μαλακία στο κεφάλι. Δηλαδή και 47 το ίδιο κάνει. Αλλά φίλε, δεν γίνεται. Είσαι 47 χρονών και κάθεσαι και στείνεσαι. Έτσι. Και παίρνεις τηλέφωνο. Είσαι σε αναμονή. Πολεμάς να αγωνιάζεις να πιάσεις. Ακούς τον ύμνο του Ολυμπιακού. Πιάνεις. Έτσι. Και λες αυτή τη μαλακία. Και τι, είσαι περήφανος. Μπράβο αγόρι μου. Πάω και σε είπες. Μπράβο αγόρι μου. Τέτοιος και πάω και πάει μπροστά. Μπράβο αγόρι μου. Είπε για τον Βίκτορ που πήγε. Ποιο Βίκτορ. Δεν ξέρω, δεν άκουσα τίποτα, ό,τι και να πέρε. Ναι, αυτόν που είπε ένα όνομα. Θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Τέτοιος Ολυμπιακός. Όχι, είναι... καταρχήν δεν ξέρουμε να μιλάμε. Δεν άκουσα τι είπε. Αφού έχω το φιλόν εδώ πέρα που μεταφράζει δηλαδή, τους παοξίδες και μου κάθεται και μου λέει το Βέλγιο. 47 χρονών. Δύο χρόνια έχεις χάρη από τη ζωή σου. Τα άλλα 45 στην πίκρα. Δύο χρόνια που πήρες πρωτάθλημα. Δεν το κατάλαβα. Τα άλλα 45 είσαι στην τζαπού. Πάμε σε διάλειμμα. Θα ευχαριστήσουμε τα και τους χορηγούς μας. Ναι, βέβαια. Τους και να καλωσορίσουμε και τον καινούργιο χορηγό. Τον καινούργιο χορηγό, το Riviera Beach House, στην πλάστα Βοτσαλάκια, καταπληκτικό μαγαζί. Είναι φοβερή εκεί. Όλη το... και η θάλασσα εκεί κτλ. Μόνο και που... να παίρνει τα γραφεία μας. Σημαίες, δεν ψαφέρνει. Σημαίες του Ολυμπιακού. Τι άλλο θέλει. Τα ποτά σου. Τι άλλο θέλει. Τι πια Σαντορίνη, πια... Πια Άμστερ. Πια Άμστερ. Πια... και εκείνα τα νησιά είναι ωραία απλά. Πας εκεί, κάνεις το μπάνιο. Ριβιέρα λέει με το Πειραιά, τέλος. Ναι. Τι γαλλική Ριβιέρα τώρα και τι να μας πούνε. Το κορώνι μας συνέχεια εκεί. Ο Γιάνναρος. Γιάνναρος. Λοιπόν, Άκη, ξέρεις γιατί τώρα σκεφτόμουν αυτό. Τι σκεφτώσεις να πάλι στο διάλειμμα. Ότι αυτά τα παιδιά τώρα. Του δικαιολογώ από τη μία να βρίσκονται. Αυτοί που παίρνουν, ναι. Ο κάθε ευτυχισμένο είναι η στέρηση. Ο κάθε ευτυχισμένο είναι η στέρηση. Τι να έχει να πάρει πρώτα. Και κάθε χρόνο πάλι ο Ολυμπιακός. Τι να κάνουμε, ρε μάγκες. Τι να κάνουμε. Όχι, εντάξει, και εγώ του δικαιολογώ μωρά. Ρε φίλε. 12 πήρε ο Κόκαλη. Το νεαρό Μαρινάκη. Δικαιολογώ το νεαρό τη ηλικία. 12 και 6, 18. Φίλε. Στα 20 χρόνια. Να σου πω κάτι. Άμα έχει φάει τόσο σαν όπου δεν έχει φάει ούτε υποποταμό. Ναι, δηλαδή... ναι, πονάει τα μυαλά μου. Δεν μπορεί να είναι τα μυαλά σας. Σας το έχω πει. Ο κόλος σας πονάει. Άκη, είναι έτσι, αποδεδειγμένο. Εντάξει, και δεν τους βρίζω. Θα το πεις πιο κόμψα. Ωραία, ολοκόστους. Τι να πω. Δεν το κάνω τώρα. Σίγουρα είμαι ο παδός του Ολυμπιακού και πεθαίνω για την ομάδα μου. Αλλά κι εσείς. Μην λέτε εγώ είμαι για την ιδέα, γιατί εγώ γιατί είμαι. Και αμόλυβδη, πώς λένε, όχι αμόλυβδη, μπερδεύτηκα. Πώς το λένε μόνο, χωρίς να έχει θυχτεί η ομάδα μου σε δωροδοκίες. Αμόλυβδη, έτσι. Αμόλυβδη. Ναι, ντι. Ναι. Με ντι. Ντι. Αμόλυβδη. Η ομάδα μου. Εσείς έχετε μπλεχτεί σε σκάνδαλα. Εκατό υπόθεση λουλουδιών. Υπόθεση Χρυσοβιτσιάνου. 118 νία. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει κακό σε όλες τις ομάδες της Μακεδονίας. Τις έχει ρίξει πίτα εθνική. Κάνα καλό έχει κάνει. Όχι. Τίποτα. Αν είναι εκεί να στην πω... εταιρεία με τις Λετσίνες. Θα σου πω καλό. Για να είμαι δίκαιος. Αν είναι να πω κάτι καλό για ένα ΠΑΟΚ G, είναι αυτός ο ΠΑΟΚ G
που δεν βρίζει τα θύματα της σειράς 7. Αυτός έχει κάνει ένα καλό που δεν βρίζει. Αγωνιστικός είναι ο Ρετάκη. Αγωνιστικός τίποτα. 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 Πάλι μια τρύπα στο νερό. Τους έχω ξεφτυλίσει. Και στα πρωταθλήματα και στις νίκες. Μήπως θέλει να μετρήσουμε και τις νίκες Ολυμπιακού ΠΑΟ. Μήπως θέλει να τις πούμε. Περιμένουν τα παιδιά στο τηλέφωνο. Α, τις πούμε και μετά. Πόσες έχω εγώ και πόσες έχεις εσύ. Ναι, μόλις τελειώσουμε. Όποτε θέλετε. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια σου. Yeah. Θάνος. Τι? Από Κηφισιά. Κηφισιά. Θάνος. Ναι. Ολυμπιακάρα. Ναι. Το δούμε αυτό. Τάκη, πήρα να πω για τα Χανούμια. Ναι, για πες. Το κυπελάκι το πήραμε. Ναι, το είπα. Το είπα εγώ. Θα αποδειχτεί αν είσαι Ολυμπιακός. Αλλά πρέπει να. Το πήρε, ρε. Ναι. Όχι, λέτε, αυτό του Χανούμισα, ρε. Ναι. το πήρε. Έχει 15 και έχω 28. Εντάξει είμαστε. Ναι, ρε, κάτσε. Μια που είναι και πολύ ενθουσιασμένο. Την τεσσάρα τη θυμάσαι στο Καραϊσκάκι. Ρε, επειδή είναι πολύ ενθουσιασμένο από την κατάκριση του κυπέλου, διαρκεία πήρε. Τι? Πήρε διαρκεία. Καταρχήν. Γήπεδο έχει. Παίρνει ένα τι γήπεδο να έχει εδώ, παίρνει τηλέφωνο και λέει με Χανούμισα. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Μέσα στι πόλει στο χαμάμ. Μωρή Μαρίζα Τσιφτεντελή. Μέσα στι πόλει στο χαμάμ. Ρε να πάρει άλλο τηλέφωνο, α τι πόλει στο χαμάμ. Όχι, σου πω. Ρε, καλά κάνει. Είναι ο ύμνο σου. Ναι, κάτσε λίγο ρε Τάκη. Καλά κάνει και η πόλη και έχει και το χαμάμ και να καθαρίζουν εκεί και τα μεμέτια. Να είναι πεντακάθαρα, να λάμπουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εσύ. Γέλεις και λες τα Χανούμια, δηλαδή σε μια Χανούμισα. Μια belly dancer. Δηλαδή που μας πήρες τηλέφωνο. Έπαιρνες τηλέφωνο και τριβώσουνα και στο στήλο. Πες μας ρε. Λέει γεια σας, δεν είμαι κοπέλα, λέει με το... με το κύπελο. Με το κύπελο. Πού το έχεις το κύπελο, λουκαρισμένο. Ναι, παρόλα αυτά, αριθμητικά άμα τα πάρουμε, 28 εγώ 15. Εντάξει είμαστε. Αν δεν είμαστε. Έτσι. Μήπως θυμάσαι και εκείνο το κύπελο που λέγανε Άκη να προκριθούμε, έλα, πώς το λέγανε, που τραγουδάγανε. Σήκωσε το τιμημένο. Ναι. Ναι, και μετά τι έγινε. Εκείνο το θυμάσαι. Πάλι τσαπού, την Άκη το θυμάσαι. Το άλλο το θυμάσαι στις Φιλαδέλφια. Όλα τα θυμούνται, όλα τα θυμούνται. Πώς να θυμηθώ. Εμπρός. Γεια σου. Γεια σου φίλε. Νίκος από Καταπράσινο Πειραιά. Ναι, μπράβο. Ποιο μέρος του Πειραιά είσαι? Ποιο μέρος, Νικόλα, να μιλήσουμε λίγο σε καλά. Ποιο? Από ένα παρκάκι μας παίρνεις. Από? Πού είσαι ο Πειραιά, ρε. Έλα, ρε. Νίκος, είσαι από τον Καταπράσινο Πειραιά που δεν παίρνεις χαμπάρι, που είσαι και Παναθηναϊκός μες στο Πειραιά. Στο σχιστό που είναι τα κυπαρίσια. Νίκο, εσύ είσαι, μην κλείνεις. Εσύ είσαι ο μαγκιάς από τον Καταπράσινο Πειραιά που δεν παίρνεις χαμπάρι. Ναι. Και παίρνεις και τηλέφωνο. Από ποιο μέρος? Άντε, γεια. Άντε, μπράβο, ρε, γεια, έλα, ρε. Τόσο κότες, ρε. Τόσο κότες. Εσύ, ο Νίκος, είσαι από το Καταπράσινο Πειραιά που έλεγε στους συμμαθητές ότι είμαι Παναθηναϊκός, αλλά εδώ δεν θέλει μας να το πει στο τηλέφωνο. Κοίτα, η αλήθεια. Όχι, είναι μάγκες, δεν ναι. Μαγγίζουν στα τηλέφωνα. Δεν μαγγίζουν στα τηλέφωνα. Δηλαδή, αυτός τώρα. Καταρχήν ο άνθρωπος φαινόταν ότι ήταν με αναστολή και φοβόταν. Ας πούμε, δηλαδή είχε κλάσει στο παρελθόν τίποτα αρχίδια. Μην βρεις ρε Άκη. Δεν είπα. Τον αλωνών. Ναι. Και του λέει, ξέρεις κάτι. Άμα το ξανακάνεις, είσαι με τριετή αναστολή. Άμα το ξανακάνεις, τίποτα. Δεν έχει σωτηρία. Και πήρε πάλι και το ξανάκανε. Γι' αυτό φοβάται να πει τώρα. Δηλαδή λέει, είναι κατά συλλογή, φίλε. Δεν... Λοιπόν, άκου. Είναι πολύ σκληρός αυτό. Πριν 4-5 μέρες, πότε ήταν, ήρθαν κάποιοι μουσουλμάνοι από την Κροατία, τους φιλοξενήσατε. Είχατε κανονίσει, δεν ξέρω πού βρήκατε τα λεφτά. Είχατε γεμίσει όλη σας από ένα σπρέι, είχατε βάψει όλη την Αθήνα και τους λέγατε, τους περνάγατε από εκεί και λέγατε Παναθηναϊκός εδώ, Παναθηναϊκός εδώ, αυτός ναι. Ο δρόμος, Παναθηναϊκός η Ακρόπολη. Ναι, και όχι, και φτάνει η στιγμή να συναντηθεί. Έτσι νομίζετε ότι είστε πολύ. Περίμενε, Ρετάκη, γιατί τα λες μισά. Άντε, πες, φτάλα. Και τους φέρατε. Ναι. Έτσι δεν είναι, τους φέρατε. Τι είναι και οι άλλοι εδώ πέρα, οι Σέρβοι, και λέει πάμε να βρούμε, λέει, τους Σέρβους. Ναι, πήγανε. Ναι, άκου τώρα. Τους λένε οι φίλοι σας που έχετε αδερφοποιηθεί με όλη την Ευρώπη για να μην σας δένουν. Άσβλο αυτό. Δηλαδή, τι οικογένεια, κουνέλα να ήταν η μάνα σας. Κουνέλα. Η μάνα σας, ρε παιδί μου, όχι η κανονική. Μια που είσαι στα αδέρφια, η οπαδική, η μάνα σας να ήταν κουνέλα. 30 αδερφοποιήσεις έχετε κάνει.
Δηλαδή, τι πολύτεκνη, τι ούτε τσιγκάνι δεν κάνει τόσα παιδιά. Μην ξεχάσετε να γίνετε αδέλφια και με εκείνο το αεροδρόμιο στη Ρωσία. Τι αεροδρόμιο? Εκείνο το βιντεάκι που ανεβάσανε οι ίδιοι. Που δεν προλάβανε κοινά και την αδέλφια. Τη στρώγανε από τον πιλότο. Εκείνη την από τον αεροσυνοδό. Εκείνη την ώρα λέγανε, θέλετε να γίνουμε αδέλφια. Καλά λες, κάτσε να την δίνουμε πρώτα και γίνομαστε αδέλφια μετά τις 19 λίδες. 700 άτομα, πώς έχετε πάει η Τουρκία, 800 και 800 μαζί ρε. Α, πάνε δυο άτομα, τέσσερα πιο πέρα μόνοι τους. Και 800 μαζί. Δεν πάτε σε ένα συμβλατζίδικο, σε ένα κεμπαμτζίδικο, πρέπει να πάρετε 800 γύριους. Δηλαδή πεινάτε. Χωριστείτε, να πάει 10 σε ένα συμβλατζίδικο ή 5 σε ένα άλλο κεμπαμπ. Οι άλλοι τρεις να τρώνε την καναμαλή της γριάς. Ναι. Χωριστείτε. Ναι, δηλαδή 800 σουβλάκια. Για να καταλάβει ο κόσμος. Τι, δεν ήταν αυτό το ραντεβού που είχαν έρθει κάποιοι Σέρβοι, δεν ξέρω και δεν θέλω. Απλά αυτό το που ήρθαν κάποιοι μουσουλμάνοι, ενώ είναι χριστιανοί πάνω εκεί, πιστεύω. Είναι τώρα πρόσφατο, πριν 4-5 μέρες. Ήρθαν κάποιοι. Άλλα. Ναι, που πήγαν στην Ακρόπολη. Α, ήταν και βεβηλώσαν την Ακρόπολη. Και τι, ξαναήρθαν αυτοί οι ίδιοι. Ναι. Οι Κροάτες είχαν ξεφτυλίσει, λέει, δεν τους έδωσαν. Άλλοι. Και τους δείχνανε. Είχατε. Οι άλλοι. Τα λεφτά που τα βρήκατε από τα σπρέα μας. Δεν γίνεται τόσο βάψιμο. Όχι, μας πήγε το ελληνικό κράτος πώς πήγαν στην Ακρόπολη. Ναι. Και ξεφτυλίσαν την Ακρόπολη, βρωμήσαν την Ακρόπολη. Και εκεί τις περιπτεράδες από κάτω, τους κλάβανε. Πρέπει να ντρέπεστε για αυτά που κάνετε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα ντράπουνε σε κάτω. Βέβαια και πάλι να σας, θέλω να σας δικαιολογήσω. Το κάνετε αναγκαστικά γιατί δεν έχει ομάδα να πάνε να δείτε. Πάμε στα τρία. Και αυτό λάθος είναι. Εμπρός. Έλα, φίλε. Τι ομάδα να δείτε. Γιάνναρος. Ορίστε. Γιάνναρος. Γιάνναρος. Ποιο, εσύ, ένα άτομο. Ναι, ρε μαλάκα. Ναι. Μαλάκα είσαι και το έλα ναι. Σου πω. Ναι. Όχι, για να ρωτήσει Γιάννουλα. Για να το κλείνει. Κοίτα, από το ναι. Τηλέφωνο είναι εύκολο να βρει. Ναι, αλλά να σα πω και κάτι. Μα δεν το τελείωσε, έχουμε τέτοια φρύδια. Αγαπάμε τόσο πολύ την ομάδα μα και φαινόμαστε ποιοι είμαστε. Εσεί δεν φαίνεστε και εύκολα γίνετε μάγκε από ένα τηλέφωνο. Αυτό είναι το πιο κοτίστικο ναι. Να βρει τον Άκη ή εμένα. Τι να βρει, δεν την τελείωσε. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Σα πονάει τόσο πολύ ο Ολυμπιακό. Που έχετε χάσει το μπούσουλα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ότι είσαι ανώμαλοι. Υπάρχουν και ανώμαλοι από εσάς, αλλά τόσο πολύ ρεάκι. Με την ανάλυση με το κάθε μπούσουλα. Εντάξει, πες το. Ρε, ούτε τη βρισιά δεν τελείωσε. Από το φόβο του τόπου. Τι να κάτσω να μιλήσουμε με αυτό. Λοιπόν, άκουστε να δείτε. Ξέρετε που είμαστε, ξέρετε που μπαίνουμε, ξέρετε που συχνά. Ελάτε πάλι καμιά πενταριά μαζί. Τα ξέρετε όλα. Ελάτε όσοι θέλετε. Αλλά τώρα ελάτε όμως. Τώρα ελάτε και 50. Εσείς, άστε τώρα. Ελάτε και 50 τώρα. Κοίτα ρε αγόρι μου εσύ το χάλι σου ρε Γιάννα ρε που είσαι Γιαννούλα. Γιατί Γιάννουλα είσαι. Άμα ήσουν ο Γιάνναρος θα λες και εσύ είμαι ο Γιάνναρος και λέω αυτό και αυτό και αυτό. Δεν είμαι η Γιάννουλα. Η φυγόδικη, έτσι που γρήγορα ναι. Να πω μια βρισιά και να κλείσω. Το ίδιο κάνατε και στη Λευκάδα. Γιατί νομίζεις 40 άτομα και πήγατε καμία 200 300 πόσοι πήγατε. Νομίζεις ότι μπορείς. Πρώτε σκέφτη. Να... Σπάσατε τα αυτοκίνητα και μια τζαμαρία και φύγατε. Ναι, αυτό είναι όμως. Έλα να σου πω, άστα. Δεν με νοιάζει τι είναι. Ναι, όχι, εμένα με νοιάζει. Με νοιάζει ότι είναι κότες. Ναι. 50 με 200, ναι. 300 πώς ήταν. Άκου τώρα. Δεν μπορείτε να μας κάνετε τίποτα. Ούτε να. Δεν θίγομαι. Καταρχήν από σένα, από ένα μπουμπούνα. Πώς να σου πω, μια οποιαδήποτε. Μ' αρέσει πολύ και μου δεν θες να το αναπτύξω. Εγώ σε αφήνω γιατί ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Μια οποιαδήποτε. Όχι, πες το, έχεις δίκιο. Ρε φίλε, ένα άτομο που σέβομαι, ό,τι ομάδα και να είναι. Έτσι. Και δεν είναι ανάγκη να το ξέρω. Το σέβομαι και από τα λεγόμενά του. Να με βρήσει, θα δειχτώ. Να είναι σωστός όμως. Να έχει αρχή, μέση και τέλος. Στα λεγόμενά του ή στη ζωή του ή οτιδήποτε. Στην κρίση του για την ομάδα. Τώρα τον κάθε αλλόφρονα, τι να κάνω. Μπορείτε να βρίζετε, ελεύθερα. Πάμε στον άλλο. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Να τα. Ορίστε. Αϊκάρα είμαι. Ναι, και είσαι και περήφανη. Θα σου πω κάτι. Α, τελειάω, κύριε. Είσαι εσύ που είπε πριν. Ναι, νομίζω. Να, μίλησε με κανονικά. Γιατί άλλαζε το όνομά σου προηγουμένως και παρουσιάστηκε σαν φρασίβουλας. Δεν θα λέγε σε ΑΕΚΑΡΑ, θα λες πρώτα είμαι Πέρα Κλουμπ. Το αρχικό σου όνομα αυτό είναι. Ναι, από όλα αυτά εσύ το Πέρα Κλουμπ κατάλαβε. Ναι, να ξέρει την καταγωγή του. Βλέπει ποια καταγωγή του. Τώρα σου λέω πάει το μπουκιτσί σύνδεφο. Τώρα το Πέρα Κλουμπ τον μάλλον η καταγωγή. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πάμε. Γεια σου, Μαγκιούς. Γεια σου, φίλε. Τι κάνετε, καλά? Κάπως καλύτερα. Α, ακούω όλους τους βλάβιους, παίρνουν τηλέφωνα τώρα, κάθονται, σας πρίνουν το βράδυ, έτσι. Μας κάνουν τα αρχίδια, τι πάνε μας κάνουν, φίλε. Το όνομά σου. Γελάμε όπως γελάτε και εσείς. Σου. Δεν έχει. Τι μου λες? Το όνομά σου. Α, Γιάννης. Γιάννης, τι ομάδα είσαι? Αϊκάρα είμαι. Άντε, Γιάννη! Και εσύ. Μια και μας τα πρίζουν οι άλλοι, να μας τα πρίζει και εσύ. Το πες μόνος. Και είσαι και βλάχος. Και εσύ και εσύ. Εσύ τι είσαι από την πρωτεύουσα, είσαι. Ναι. Δεν παλπά, Γιώργο. Ένα άτσοπο. Κάθεσαι και λες στους άλλους ανθρώπους βλάχους. Δηλαδή που οι βλάχοι είναι μια χαρά άνθρωποι, έτσι, και κατηγορείς. Εσύ, γιατί δεν λες την αλήθεια τι είχες κάνει όταν είχες έρθει εδώ στην Αθήνα πρώτη φορά? Πες που είχες πάθει την εταιρεία στον κόσμο. Ξέρεις τι είχε πάθει αυτός. Τι. Ήρθε και τον φιλοξενήσει ένας μπέρμπας του, λέει, και τέτοια. Και δεν ήξερε, αυτός ήξερε μόνο το πράσινο σαπούνι, τάκι μου. Yeah. Και πάει να κάνει ένα μπάνιο και μπαίνει μέσα στο μπάνιο και βλέπει το σαπούνι κίτρινο. Mm. Λέει, ρε τους μαλάκες, δεν έχουν βάλει, λέει, το τυρί στο μπάνιο. Και πλακώνεται και τρώει το σαπούνι το κίτρινο, δεν ήξερε. Μόνο το πράσινο σαπούνι. Ναι. Έλα, ρε, και πάτε δηλητηρία σου. Φοβερό. Και βρίσκει τους βλάχους αυτός, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε. Έλα, ρε, ναι. Φοβερό. Έλα, ρε. Εντάξει, με το κέντρο δηλητηρία σου, εντάξει. Τέτοιο και πάθει, μήπως θα είναι παλιά σε κανένα τρένο εδώ στο Νεοφάλιρο. Ξέρω εγώ. Αυτό που τα έχει βάλει, νομίζω ότι είναι πιο ξύπνιο από τους βλάχους. Που είχα διαβάσει ένα site. Πώς τα λένε αυτά. Ή το άλλο, που στο λιμάνι για να πάτε για στον Όφι, το καράβι έφυγε στις 8. Με ποιος δες άνθρωπος είναι, σου λέει. Κάτσε, λέω, μήπως έχει απαντήσει. Σαρακατσάνος είναι. Ήσασα καμιά τριανταριά, πήγαινε ένας μέσα. Ρε, γιατί τα έχεις με τους βλάκους, Σαρακατσάνος. Από τις 2 η ώρα. Ναι. Κάποιοι άλλοι έρχονταν με τα ΜΑΤ. Για τόσους μάγκες μιλάμε. Εντάξει, μωρό, τι ξέρουμε, τα κιάσουν. Όχι, λέω, μην πάμε στο επόμενο. Όχι, δεν είναι. Καλησπέρα. Γιατί δεν θα τα διαβάζω από τα site, δεν βριάζω. Σαρακατσάνος. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη, καλησπέρα, Άκη. Ναι. Γεια σας, αγόρι μου και εσένα. Ολυμπιακός είμαι, παιδιά, από Ζάκυνθο. Ωραία. Από την Ιάκυνθο. Ζάκυνθο, ρε, τι Ιάκυνθο, λούντι είναι η Ιάκυνθο. Άκη, μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Κάντε κάτι για την ερώτηση. Γιατί φωνάζεις περίοδο έχεις, ρε? Έλα, όχι, άστο να λίγο. Όχι, άστο να λίγο. Δηλαδή, κάτσε λίγο, αγόρι μου. Έχουν γενικά, εσύ είσαι με το κορίτσι σου και όποτε σου βάζει τις φωνές έχει τα ρούχα της. Δεν κάτσε ρε Τάκη, να τα αναλύσουμε. Εμείς άμα φωνάζουμε, δικαιολογημένα φωνάζουμε γιατί μας σηκώνεται. Απ' τη ρεύση είναι. Μας σηκώνεται. Μας έχετε αδειάσει τη σπονδυλική στήλη. Ρε, άλλο σου λέω. Όταν εσύ με το ποιο κορίτσι, τέλος πάντων. Καλά, καταρχήν. Το κορίτσι με το πουλί. Πώς τους λένε αυτούς? Πώς τους λένε, μωρέ? Λοιπόν, έλα. Τραβέλια, πώς τους λένε? Έλα, αγόρι μου. Ρε, μήπως σας κάνω στραμπών. Έστω μια από εκεί. Άκου τώρα. Ρε, ο μπαλάρα μου, τι τους έχεις κάνει, ρε, Ολυμπιακέ μου. Τι έχετε πάει. Τι τους έχεις κάνει. Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, έχει άδικο. Έχει άδικο τώρα ο Τάκης που στα λέει. Έχετε αναρωτηθεί. Κοιταχτείτε, ρε, δηλαδή, με τους καθρέφτες, τι τσακωμένες. Πάθανε τίποτα που τους είπαν για 10.000 διαρκείας. Δεν ξέρω, ρε. Και έχουν πωλήσει 180. Δεν ξέρω, ρε, Τάκη. Στο Μιλητό. Εδώ τώρα ο άλλος έβγαλε ότι όποια έχει περίοδο θα ξελαρικιάζεται. Ναι, ρε, για να μην έχει τέτοιο πρόβλημα, παντρέψε ένα τραβέλι. Ποτέ περίοδο αυτός. Πάρε και ένα στραμπόν. Παμπρός. Πάμε στο επόμενο. Τι άλλο θα πω. Δεν βγάζουν στην γραμμή, Ράκη. Ορίστε. Ναι. Ναι, έλα, φίλε μου, έλα. Καλησπέρα, Άκη, καλησπέρα, Τάκη. Καλησπέρα. Ολυμπιακός από Ψαχνά. Μου ακούγεσαι για Ολυμπιακός, μια χαρά. Ποια πάμε, γιατί έχουμε αγαναχτήσει εδώ πέρα, δεν βλέπεις τι γίνεται. Μπορούν να μας πούνε... Πω, πω, έπεσε η γράμμα. Τι γίνεται, τι κάνετε τώρα μαζί. Αφού μιλάνε οι άλλοι μόνο. Τα βαζίλια. Ένας Ολυμπιακός βγήκε ο άνθρωπος, ακούστηκε τη φωνή στεντόρια, η φωνή του Αντρίκα Πατελονάτα.
Παντού θα αποσκηνάτε τον Ολυμπιακό. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Για πάμε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Παϊκάρα. Έλα, καλά σε είπα περιστατικό. Άντεγε. Ναι, μωρέ, εντάξει. Πω, φοβερός. Είσαι, βγες έξω και πες ότι είπες αυτά. Αντάξει, αγόρι μου, στο καλό διότι... Για την ομάδα σου θα πεις τίποτα. Για το τσάμπα που σε κυβερνάει θα πεις τίποτα. Δεν σε μιλάει σοβαρά. Για το γήπεδο που δεν έχεις και σε κοροϊδεύει θα πεις τίποτα. Στο καλώδιο, αγόρι μου, και καλή ξεκουράδα. Για τον Ηλία που είχε ανέβει στο ρολόι να μετράει πόσο τρώει, θα πεις τίποτα. Για χαρά, αγόρι μου. Για τον τρίτο στο νέο φάληρο, θα πεις τίποτα που διάβασα εγώ σαν ασάι. Τους μιλάς τώρα και ως... Ξεσυνερίζεσαι τώρα το κάθε μπομπούνα. Δεν γίνεται, ρετάκι μου. Δεν γίνεται. Ας πάμε στον επόμενο περιστατικό. Έλα, γεια σου, παιδιά. Γεια σου, Άκη. Γεια σου, Τάκη. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, έχουμε μουρλαβεί από το μπάσκετ, από αυτό που πάθανε από το Σπανούλι, το οποίο τα βώσαν όλα φέτος. Τα βώσαν όλα, Βασιλακόπουλοι όλοι, γιατί ήταν η τελευταία χρονιά του Διαμαντίδη. Εν τω μεταξύ τα βάζε στο τέλος ο Βασίλης, ο Σπανούλης. Τα βάζε στο τέλος, ξέρεις, γιατί για να μην μπορούνε, ρε παιδάκι μου, ήταν η τελευταία χρονιά του Διαμαντίδη, εντάξει, σαν αθλητής, σωστός, καλός. Αν και δεν ξεχνάμε και κάτι φτισήματα, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Αλλά εντάξει, πω, αυτό πόνισε, δηλαδή αυτό, ό,τι και να πούνε. Εν τω μεταξύ, 3-1 στο ποδόσφαιρο, 3-1 και στο μπάσκετ. Έδειξε 3-1 και στο μπάσκετ. 3-0 στο βόλεϊ. Που δεν έχουν πάρει πρωτάθλημα σε κανένα άθλημα, ρε φίλε. Ναι. Και τολμάνε και σχηματίζουν το καθένα του τηλεφώνου. Ρε φίλε. Πρωταθλητή, ούτε στο baseball Παναθηναϊκή. Άγγι. Ναι, ρε φίλε. Κάπως έτσι. Και έχουν αυτοί οι άνθρωποι το θράσος ή το στέλνος. Ναι, γιατί πρόκειται περί κουράγιου, έτσι. Έχουν, οφείλουμε να τους αναγνωρίσουν. Και κάθονται και σχηματίζουν τον αριθμό του τηλεφώνου να μιλήσουν σε ένα Ολυμπιακό. Ναι. Ρε φίλε, να σου πω κάτι για το μπάσκετ. Γιατί... Μιλάνε για τον ποδόσφαιρο, για, ξέρω εγώ, για την ΕΠΟ, κάτι το οποίο ο Κοντονής κάθεται και εμπλέκεται. Δεν είναι η δουλειά του αυτή. Όχι εμπλέκεται, είναι υπάλληλός. Όχι εμπλέκεται, είναι υπάλληλός. Τρεις, ξέρω εγώ, να συνδιαλέγεται και να... Ποιος θα παίξει διευθυντής, ποιος θα κάνει. Είναι υπάλληλός. Αν και η άλλη ΕΠΟ δηλαδή θα είναι καλύτερη. Ναι, θα είναι καλύτερη η ΕΠΟ του Μελισσανίδη. Ναι, θα είναι μας πιο καλύτερη. Είναι... Θα παίζουμε καλύτερο ποδόσφαιρο, ναι, θα γίνει, ναι, ναι, πιο, ναι, ναι, καλό το ποδόσφαιρο. Κατάλαβες. Αυτοί θέλουν να κατέβει το ποδόσφαιρο γενικά. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ψηλά, γιατί είναι 22ος, τι είναι, έτσι. Όχι, αυτό που κατηγορούν τον Ολυμπιακό, αυτό θέλουν να κάνουν οι ίδιοι στην πραγματικότητα, έτσι. Θέλω να σου πω κάτι. Νομίζουν ότι με... Επειδή κάτι έγινε στο μπάσκετ τώρα πρόσφατα, επειδή μιλάνε για την ΕΠΟ, έγιναν στην ΣΑΚΕ, πώς λέγεται αυτό το πράγμα, που βγήκε ένας Μελής. Ναι, Μελής, ναι, ναι, βγήκε, 9-6 ψήφι. Ήταν κάπως ένας κουμπάρος του Φώτση ήταν ή του άλλου, του, με, πέσω, με την κότσιβα, το, πέσω, του Αλβέρτη, που, στα, του που ήταν παλιά στον Παναθηναϊκό, τον Αλβέρτη. Ναι. Τέλος πάντων, βγάλανε πάλι δικό τους άνθρωπο, τον Εσακέ, πώς λέγεται αυτό. Ναι, Εσακέ, ναι. Λοιπόν, και δεν μιλάει κανείς εκεί. Εκεί είναι η καθαρή εγκληματική οργάνωση. Η καθαρή παράγκα. Να πετάγονται. Δηλαδή να γράφονται στα χαρτιά ότι θα έρθω σπίτι σου, κάτω από τα σπίτια του. Στα φύλλα αγώνα εννοεί ο άνθρωπος. Δεν είναι να μπει τίποτα, δηλαδή κάποια δικογραφία, βέβαια, κάποια ύπνο στον Ατάλλο. Δεν ασχολείται, φίλε μου, κανείς το μαϊντες εκεί. Όχι, άστο το μαϊντες. Το Κοντονή να δούμε. Το Κοντονή, πού είναι ο Κοντονής. Πού είναι ο υπουργός. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, έγινε πριν μια εβδομάδα αυτή. Ναι, ναι, φίλε μου, το δηλαδή, έγινε, ναι, ναι. Ήταν νομίζω ο Φασούλας, κάπου ήταν σε κάποιο σχέδιο, δεν ξέρω τι κάνει και ο Φασούλας. Πάλι βγάλανε δικό του άνθρωπο, λέει κάποιος, είπε, ξέρω εγώ, λέει η πρώτη κίνηση ήταν ο Μπαλτάκος, τώρα η δεύτερη, εντάξει, λέει 9-6, ξέρω εγώ, βγάλαμε το δικό μας άνθρωπο και δεν τρέχει τίποτα. Αυτά εκεί είναι, αυτός είναι υπουργός ο Κοντονής ποδοσφαίρου. Είναι υπάλληλός τους, άκου να δεις τώρα, στο λέω πολύ βαρύτητα. Είναι υπάλληλός τους. Και τα έχουμε πει και για τον Ντούντα σήμερα που σταμάτησε. Έχω μπροστά εδώ πέρα τον Λάβαρο που λέει Ρώμα, Final Four European,
με τη Μπαρτσελόνα. Το 22 Τετάρτου 97 είναι ο ημιτελικός και ο τελικός 24 Τετάρτου 97. Φίλε μου, γνωριζόμαστε και από κοντά. Αλλά τέλος πάντων κάποιοι λόγοι με έχουν, ξέρεις, έχω λίγο απομακρυνθεί. Όχι ότι δεν πάω με γήπεδο, πάμε γήπεδο. Αλλά ξέρεις, δεν είμαστε όπως παλιά που τώρα έχουν σταματήσει εκδρομές. Έκανε στην Τούμπα άνω κάτω Γεωργάτο, με Τάρπλεϊ, Ζάργο, πας πάλι μέσα στο Αλεξάνδριο. Σκηνικά ωραία. Τώρα μας έχουν ξενερώσει τώρα με αυτά τα πράγματα, δηλαδή με τις εκδρομές. Και δεν θα γίνονται και επεισόδια. Εγώ πιστεύω ότι χειρότερα θα γίνονται τώρα. Φίλε μου, να σου πω, Γιάννη. Το όνομά σου, Γιάννη, πάμε. Τι είπα, Δημήτρης. Δημήτρη, άκου, Δημήτρη. Τους ευνοεί που δεν γίνονται μετακινήσεις οπαδών σε άλλα γήπεδα. Μα γι' αυτό τι σταματήσανε, για να μετακινήσεις οπαδών. Αυτοί το χαίρονται. Εμείς θα πηγαίναμε όλα τα ιστήρια που άκου, φίλε Δημήτρη. Αυτοί βολεύονται που δεν πάνε. Και στο Πόλο, θυμάμαι με τον Άρη, δεν θυμάμαι. Δημήτρη. Στην Λαμία που είχε γίνει ένα Final Four, όχι στο Πόλο, στο Βόλο είχα πάει. Δημήτρη, οι μετακινήσεις οπαδών έχουν κοπεί για να μην μετακινούνται οι οπαδοί του Ολυμπιακού, γιατί μόνο αυτοί μετακινούνται. Άκουσε με, Δημήτρη. Και με τον Ιβάν πάνω, και με τον Ιβάν και με τον άλλον του ΟΠΑΠ εδώ πέρα, και με τον άλλον του ΟΠΑΠ. Έχουν δηλαδή, γιατί ο Μαρινάκης δεν κάνει τίποτα εδώ πέρα, ξέρεις, τα σκάει αλλού να πούμε, δεν βάζει, δεν κάνουν εδώ πέρα όπως οι άλλοι που τα σκάνε, έτσι. Ο Ιβάν με το Βλαδίμηρο και ο άλλος με τον ΟΠΑΠ. Τι ήθελα να σου πω. Εγώ θα πάρω διαρκείας, εσύ θα πάρεις διαρκείας, κάποιοι άλλοι θα πάρουν διαρκείας. Εγώ που ξέρω πότε θα τη δίνει του Κοντονή και θα μου κλείνει εμένα το γήπεδο. Πώς ρε φίλε, γιατί το κάνει αυτό. Γιατί το κάνει συνέχεια. Για να πηγαίνουν στον ΟΠΑΠ, να κάθονται να βλέπουν εκεί τα παιχνίδια, για να κορμάνε να πούμε αυτοί στην πλάτη τη δικιά μας. Είναι έτσι ή δεν είναι. Θες να ακούσεις τώρα, άκου. Μόλις είδε ο Κοντονής, άκου τώρα εδώ ένα που έχουμε ξεχάσει να το πούμε. Μόλις είδε ότι κινούνται τα εισιτήρια διαρκείας, άρχισε να κάνει αυτά πάλι με την ΕΠΟ και για να θορυβηθεί ο κόσμος του Ολυμπιακού που μόνο αυτός αγοράζει διαρκείας για την ομάδα του. Άκουρε Δημήτρη, ένα λεπτό. Ξεκινάμε όσοι δεν έχουν πάρει, δεν είχαν κλείσει από πέρσι. Δημήτρη. Άκουγε, κατάλαβα. Συνέχισε. Δεν κατάλαβε. Θα καταλάβουν και άλλοι. Γιατί δεν είναι μόνο τα τηλέφωνα, άμα ήταν μιλάγαμε για τηλέφωνα. Λοιπόν, αυτός τι έκανε. Μόλις είδε ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν παίρνει χαμπάρι από τον πόλεμο που κάνει αυτός ο υπάλληλός τους, δηλαδή ο υπάλληλος της Τριαδρίας, ο ίδιος ο υπουργός και η Τριαδρία, δεν παίρνουν χαμπάρι και πάνε σε οριδόν να ανανεώσουν. Άρχισε να κάνει τα δικά του ότι θα διακοπεί το πρωτάθλημα και τέτοια να ξενερώσουν, να ξενερώσει τον κόσμο του Ολυμπιακού. Να μην παραπάνε οι διαρκείας. Λέμε ότι δεν ξεκινάνε, λέει, άμα δεν αλλάξουν τα πράγματα. Ναι, καλά, άμα δεν αλλάξουν τα πράγματα, τα πράγματα θα αλλάξουν και θα αλλάξει αυτός και οι όμοιοι του. Δεν υπάρχουν κάποιες, και τα ξέρουμε και όλα αυτά τα 500 ευρώ που γίνανε στο νησί του. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει και αυτά που έκανε και πέρυσι. Στην Ανατολική Αττική κάτι μάθαινα εκεί, να πούμε κάτι άκουγα ότι παρέλαση μπράβων. Τώρα αυτές που πήραν, λέει, η αντιπολίτευση, το κάστρο έπεσε και το ένα και το άλλο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, αντί να πάνε να τους μπουζουριάσουν. Αυτά είναι όλα ποινικά κολάσιμα. Όλα είναι ποινικά αδικήματα αυτά που κάνουν. Όλα. Ένα τελευταίο, στο έχουμε ξαναμιλήσει. Αυτοί με τι μιλάνε, αδερφέ, από το 13 που έχει μπει ο Μελισσανίδης και γενικά όλοι οι άλλοι. Αυτοί με τι μιλάνε, με τηλέφωνα ή με μελιτζάνες. Δεν αλλούν τηλέφωνα, κόσμος του Ολυμπιακού. Δεν αλλούν να καταλάβει το τι γίνεται. Είναι καθαρά πολιτικό και ας τα αντίζησε καμιά φορά, Άγκη, εσύ. Τα λέει καλά ο Άγκης. Ο Τάκης τα αντίζει. Το θέμα είναι πολιτικό για μένα. Μόνο πολιτικό. Και για μένα. Αν δεν ήτανε αυτή η κυβέρνηση να απαντάνε αυτούς τους απατεώνες που μπορεί να και να τους απαντάει πρέπει να είναι ισακιόμια, έτσι. Αν δεν ήτανε, δεν θα βρίσκανε πάτημα να κάνουν. Αυτοί κανονικά είναι όλοι για φυλακή και τους έχουν φέρει τον κάθε λαθρέμπορο, τον κάθε απατεώνα, τον κάθε φοροφυγά, τον κάθε εγκληματία, έτσι με το ποιόν του, το γνωστό του, τον κάθε φυλακισμένο και τον έχουν κάνει κορώνα στο κεφάλι μας ότι θα φτιάξει το ποδόσφαιρο. Μπράβο. Και τους βουλεύουμε, και τους βουλεύει και όλα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι δικά τους θέματα, δεν με ενδιαφέρει. Ο άνθρωπος, εντάξει, δεν μπορεί να έχει ούτε ποδήλατο στο όνομά του τώρα. Τι να λέμε τώρα, παιδιά. Ολυμπιακός γερά.
και του χρόνου τα βλέπουμε. Να γίνει κανένα μεταγραφή σιγά σιγά. Θα γίνουνε, φίλε, θα γίνουνε. Εγώ και εγώ πιστεύω, φίλε, να πάνε τουλάχιστον στόπερ οπωσδήποτε. Θα πάρουμε. Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Έλα, οι δημοσιογράφοι και ο Θωμαΐδης, γιατί δεν ενδιαφέρεται για αυτό που τον σύμβολο του ΠΑΟΚ, στον σύμβολο του ΠΑΟΚ ήταν. Αυτά που γίνανε, τα γνωρίζουν όλοι. Μόνο ο Γαύρος τα έγραψε. Εκεί είναι κλιματική οργάνωση εκεί. Όχι, δεν είναι μόνο κλιματική οργάνωση, έχει σχέση και με το ποδόσφαιρο. Κάψανε το αμάξι, κάνανε λάθος και κάψανε το αμάξι του Γαύρου, του Λουτσέσκου. Αυτού του πέστη που ήταν μάνατζερ, τι ήταν αυτός. Δεν πάσαμε τίποτα. Μάνατζερ, τι ήταν αυτός ο ένας ο μάνατζερ του Κάτσε. Δεν ξέρω. Όχι, μέσα στο συμβόλαιο του ΠΑΟΚ ήταν. Όχι, όχι, το μάνατζερ του Κάτσε είναι το αμάξι του. Έτσι, το αμάξι του Γαβρού του Λουτσέσκου που νομίζανε ότι ήταν του Λουτσέσκου. Είναι γνωστά, φίλε μου, εγώ το έχω διαβάσει το Γαβρό. Και υπάρχουν και συνομιλίες και λέει, εντάξει, όχι 5 Ιουνίου ή 30. Είχε βγει το καπελάκι, η βούλησα φύλλα που λέει από κάτω. Όχι μόνο φοράμε το καπελάκι του Ισπανούλ εκείνη τη μέρα, θυμάμαι, 35 ήτανε. Λοιπόν, τα γράφει κανονικά από το 13 τι έχει ξεκινήσει, πώς έχει ξεκινήσει η όλη φάση. Από τη Γάμα Εθνική, από τη Β' μάλλον, γιατί δείξανε και μια κατηγορία αυτή, έτσι. Ναι. Το πήγανε από Β', Football League, έτσι, όχι Γάμα, δεν πήγανε Γάμα. Και εντάξει, τα ξέρουμε, είναι γνωστά αυτά, εντάξει, απλά κάνουν τα στραβά μάτια. Νομίζουν τώρα ότι με τον κόσμο του Ολυμπιακού, ότι δηλαδή θα πολεμήσουν το Μαρινάκι και θέλουν να φέρουν κανένα σαλιαρέλι πάλι. Εδώ, αυτά ρε, δεν γίνονται πλέον στον Ολυμπιακό, αυτά θα τα ξεχάσουν. Σταμάτα, λίγο, έλα. Και φωνάει περισσότερο, ότι έχουμε παππούς προέδρους. Και κόκαλη και μαρινάκι και τα πάντα. Και πού είναι αυτό που λέω συνέχεια, ρεάκι. Λίμανε ΑΕΚ, πού είναι, ρε φίλε, να σκάσει κανένα φράγκο για τον ερασιτέχνη, ρε φίλε. Δύο φράγκα να δώσει, ρε. Να πέφτει γάμα κατηγορία Β' εθνική το βόλεϊ. Η κάθε ομάδα. Το χάντμπολ που ούτε ένα χάντμπολ είχαν, δεν είχαν τίποτα άλλο. Δημήτρη, είχαν το θράσος να ζητήσουν τα λεφτά του Τσάμπιον Λιγκ του Ολυμπιακού. Τίποτα, φίλε. Εδώ κοιτάζουν τώρα ποιος θα βγει δεύτερος κάθε χρόνο, ποιος θα κάνει το ρουφιάνο στην UEFA να μην βγει Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Θέλω, παιδιά, γιατί και εγώ δεν σας κλείνω, γιατί μιλάω όπως η ώρα από το τηλέφωνο. Όχι, φίλε. Όχι. Μιλάω. Συνεχίστε έτσι δυνατά. Για να τα πούμε από κοντά. Και μας πάλι σε γλώσσα. Κουράστηκε εγώ. Ποιος είναι ο λεμπός μου. Έλα, έλα. Να σε καλά, ρε παιδιά μου. Πάντως, φίλε, χωρίς. Μια χαρά τα είπε, δίκαια τα είπε, δίκαια ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει αγανακτήσει με τη βρώμικη λάσπη εναντίον του Προέδρου μας, του σήματος του Ολυμπιακού και του κόσμου του Ολυμπιακού. Μα γι' αυτό τον εκτιμάνε τον Πρόεδρο, γιατί είναι, πώς να σου πω, εμείς εδώ και να καταλάβετε, όταν αναφέρουμε Πρόεδρο, ο πόλεμος που γίνεται, δεν γίνεται, γίνεται στο πρόσωπο του Πρόεδρου του Ολυμπιακού για να χτυπήσουν τον Ολυμπιακό. Έτσι. Μην νομίζετε ότι είμαστε και τίποτα προσωπολάτρης, σεβόμαστε και αγαπάμε τον κάθε Πρόεδρο του Ολυμπιακού. Προσφέρει, που είναι Ολυμπιακό. Γιατί για να είναι εκεί, όντως αξίζει, δεν είναι σαν κάτι Πρόεδρος άλλων ομάδων. Έτσι. Δεν είναι σαν κάτι οι πρόεδροι σαν ονομάδων. Είναι Ολυμπιακός, είναι οπαδός, όπως ήταν οπαδός ο Μαρινάκης, όπως ήταν οπαδός ο Γουλάδρης, όπως ήταν οπαδός ο Νταϊφάς. Δεν είναι κανείς κομίτης και πάντα είναι από τη στιγμή που ανήκει ένα άτομο στην οικογένεια του Ολυμπιακού, όταν βάλετε, θα βρίσκει απέναντί του αυτός που το βάλει ή τον προσβάλλει όλη την οικογένεια του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα πράγματα. Και καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα θα τα πούμε τα καινούργια. Α, ρε Παοκτζή, δεν σε έχω ξεχάσει, έχω σαλτάρι. Θα σου φέρω αναλυτικά πόσες νίκες έχω εγώ και πόσες εσύ. Μπας και το βουλώσεις για να λες... Και πόσες έχεις χέρεμπερ. Και καμπάλα. Άντε, γεια Παοκτζήδες!